Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι Παρασκευή, είναι 10 Σεπτεμβρίου. Πάμε αμέσως στους συναδέλφους. Για να δούμε το ρεπορτάζ, τι τρέχει τη σημερινή μέρα και τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο αυτό. Καλησπέρα στον Νίκο Ελευθερόγλου και στον Γιώργο Καλαμέρο. Καλησπέρα. Είναι Σαββατοκύριακο Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πρέπει να είμαστε από τους λίγους που μείνανε στην Αθήνα. Εμείς, ναι. Η αλήθεια είναι πως και οι τρεις φαντάζομαι έχουμε περάσει πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω 2 χρόνια να ανέβω πάνω σε έκθεση. Πέρυσι δεν έγινε νομίζω. Ούτε πρόπερση είχα πάει από το 17, αλλά πιο πριν συνεχώς. Και εσύ Νίκο μου και εσύ Γιώργο. Είναι μόνο περιορισμένα μέτρα, ήταν ελάχιστη καλεσμένη και δεν είχε αυτό που γίνεται φέτος, που είχε ανέβει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Όλο, ναι. Και οι υφυπουργοί και οι υπουργοί. Βουλευτές, όχι τόσο, όχι όλοι. Πανστρατιά. Νομίζω ότι θα θυμίζει με κάποιον τρόπο παλιές εκθέσεις από την παρουσία των πολιτικών προσώπων. Το καλές δεν το είπες μαζί, είπες μόνο παλιές. Καλά έκανες. Δηλαδή, λοιπόν, συγγνώμη τώρα, επειδή το ρεπορτάζ ο Νίκος και εσύ ότι το έχεις, αλλά υπάρχει έτσι κάποιο προσκλητήριο για να δοθεί ένα πνεύμα ενθουσιασμού, έτσι, τόνωσης? Κοίταξε, νομίζω ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, αυτό τόνος, ναι, του κλίματος μετά από ό,τι προηγήθηκε τον Αύγουστο και στη μέση πάντα της θητείας της κυβέρνησης είναι το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη καμπή. Είναι δύσκολη καμπή. Έτσι, άρα λοιπόν και ψυχολογικά χρειάζεται βοήθεια και η κυβέρνηση, έχουν προγραμματίσει σχεδόν όλοι οι υπουργοί δράσεις, δηλαδή θα κάνουν συγκεκριμένα πράγματα στη Θεσσαλονίκη και στους γύρω νομούς. Άρα νομίζω ότι είναι σημαντική η παρουσία. Γι' αυτό είπα ότι θυμίζει παλιά ΔΕΘ. Από πλευράς κινητοποίησης και χωρίς να είναι προεκλογικό έτος, έχει έτσι ένα άλλο. Τώρα, γίνεται και από όλες τις κυβερνήσεις. Βέβαια, και είναι, πριν από 2-3 χρόνια μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχε ανέβει τρένο. Μετά από πάρα πολύ καιρό, περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα ανακοινωθεί στην ΔΕΘ. Τις τελευταίες χρονίες δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Τώρα, είναι η πρώτη φορά ίσως που σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ξέρουμε σχεδόν το σύνολο αυτών που. Γιατί συνήθως τα προηγούμενα χρόνια αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, το Σάββατο το βράδυ, από την Παρασκευή τα ξέρανε στο 100% σχεδόν. Εφημερίδες, μέσα ενημέρωσης, τι κανάλια κλπ. Είναι η πρώτη φορά που ενδεχομένως έχουν μείνει κάποια πράγματα τα οποία θα ακούσουμε αύριο. Αλλά εσύ, Νίκο, έχεις καλό ρεπορτάζ, το γνωρίζω. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, το μυστικό και το μυστήριο είναι όχι αυτά που βλέπουμε και πράγματι ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τα έχει κλειδώσει. Θα δούμε ένα προς ένα, γιατί είναι σημαντικά αυτά. Έτσι. Μιλάμε για ένα πακέτο 1,2 δις ως 1,6 δις. Που θα φτάσει ως το 1,6 δις, λένε οι πιο αισιόδοξες πληροφορίες. Έχουμε λοιπόν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Στο 3% επιπλέον. Είχαν μειωθεί και την προηγούμενη χρονιά. Άλλο 3%. Άλλο ένα 3%. Και υπάρχει η περίπτωση να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης ένα συνένα για την επόμενη χρονιά. Ένα σημαντικό κίνητρο για τους εργαζόμενους, γιατί σημαίνει μια έμεση αύξηση στο μισθό τους. Δηλαδή θα δουν από τη μείωση των εισφορών ένα κάποιο ποσό αύξηση στο μισθό τους. Το δεύτερο είναι η μείωση από 24% σε 22% του χρόνου. Αυτό είναι υπεσχημένο. Των επιχειρήσεων. Ένα ακόμα μέτρο που εξετάζει η κυβέρνηση και φαίνεται να κλειδώνει είναι ο ΕΝΦΙΑ. Ξέρουμε ότι άλλαξαν αντικειμενικές αξίες, αλλά δεν θέλει να πάει το κόστος υψηλότερο στους πολίτες. Όχι υπάρχει αυτός που θα έρθει τώρα. Ο επόμενος. Ο επόμενος, ναι, ακριβώς. Όχι αυτός που θα έρθει τέλος Σεπτεμβρίου, για τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτός που θα βγει τις επόμενες μέρες. Ο ΕΜΦΙΑ που θα αρχίσει να τον πληρώνουμε από την αρχή του καινούριου χρόνου. Ακριβώς. Θα είναι μεσοσταθμιστικά μείον 8%. Άρα όχι αυτός, ο επόμενος. Υπάρχει η πρόληψη της κυβέρνησης. Ένα άλλο ακόμα μέτρο που εξετάζει η κυβέρνηση και είναι σημαντικό για μένα. Είναι η επιδότηση με κάποιον τρόπο, και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, γι' αυτό είπα ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα για το ρεύμα. Είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος και το μεγάλο άγχος. Φαίνεται, οι πληροφορίες λένε οι δικές μου, ότι θα υπάρχει ανακοίνωση συγκεκριμένη που θα στηρίζει, εκτός από τη διεύρυνση του κομματιού του μεγάλου αριθμού των πολιτών που θα μπουν περισσότεροι σε αυτό που λέμε το φτηνό ρεύμα, θα υπάρχει κάποιος τρόπος να διασφαλιστεί ότι θα πληρώσουμε το ρεύμα πανάκριβο. Συγγνώμη, αυτό δεν αφορά μείωση των υφιστάμενων τιμολογίων. Είναι μια προσπάθεια να μην αυξηθούν οριζόντια τόσο τα τιμολόγια. Το 30% που υπολογίζεται. Δηλαδή είναι να μειωθεί η αύξηση. Έτσι, για να καταλάβουμε σωστά. Να περιοριστεί η αύξηση. Να περιοριστεί η αύξηση. Ή να συγχωνευτεί με κάποιον τρόπο. Δεν είναι μείωση. Στα ευάλωτα νοικοκυριά. Γιατί θα πάρουν λογαριασμούς οι άνθρωποι τις επόμενες μέρες. Και εγώ μαζί. Ήρθε σήμερα ο μετρητής και ο ελεκτής και μέτρησε. Έλεγαν πως φύγει, αλλά δεν έφυγε. Λοιπόν, για πες μας. Το τελευταίο πάντως ήταν στην κάρτα, Νίκο. Δεν το είπες, πες το. Αυτό νομίζω θα συζητηθεί περισσότερο. Ήδη υπάρχουν κάποιες βολές από την αντιπολίτευση για το Freedom Pass στους νέους. Ναι, αυτό είναι σκέφτηκε η κυβέρνηση, σκέφτηκε μια ψηφιακή κάρτα που θα επεκταθεί και σε άλλες ηλικίες από 12. Ουσιαστικά, θα είναι 150-200 τάμπλετ. Κάπου εκεί υπολογίζουν, θα είναι μια μοριοδότηση, θα είναι τάμπλετ, θα είναι free χρόνο. Πέφτει, όπως έπεσε το προηγούμενο, για ταξίδια ή για τα λεωφορεία. Και για τα παιδιά 12-18, 12-17 μιλάμε τώρα. 17 επί της ουσίας, ναι. Θα είναι ένα κίνητρο
Έτσι θα παρουσιαστεί. Για να εμβολιαστούν και αυτά τα παιδιά, γιατί ο μεγάλο κίνδυνο. Το κίνητρο που δόθηκε στους, την προηγούμενη φορά έφερε αποτέλεσμα. Έφερε αποτέλεσμα. Προς τον εμβολιασμό. Έφερε αποτέλεσμα. Είναι προφανώς ότι έφερε. Είναι εμβολιασμένο αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε μια ηλικία που υπάρχει μια ανεμελιά. Έτσι. Είναι πιτσιρίκι κατά κάποιο στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι πιτσιρίκο 35, 24 είσαι πιτσιρίκο. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, 50% εμβολιασμό στην ηλικία αυτή. Όταν θυμάσαι που μιλούσαμε για το 50-55-55-59, τη δικιά μου δηλαδή ομάδα που ήταν στο 50. Τώρα έχει φτάσει. Το εμβόλιο γίνεται και λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων και δημοσκοπήσεων που στους νέους η κυβέρνηση δεν πολύ τραβάει. Κοίταξε, δεν είναι το δυνατό της καρτή της κυβέρνησης. Ούτε στις εκλογές ήταν βέβαια. Ούτε στις εκλογές ήταν ακριβώς ότι. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση, παρόλο που δεν θεωρεί ότι θα μπορέσει να πολλαπλασιάσει τόσο πολύ τους ψήφους. Ναι, σκοπός είναι ακριβώς να αμβλύνει και να γίνει και πιο δίκαιο. Εντάξει, και το θέμα βέβαια είναι ότι επειδή αυτό θα είναι θέμα την επόμενη εβδομάδα που ανοίγουν δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, τα παιδιά 12-15 ετών κυρίως, αλλά και 10, αλλά και τα μεγαλύτερα αυτά που είναι μέχρι 17, ο εμβολιασμός είναι χαμηλός. 25% ένα στους 4 μαθητές λυκείου και ένα στους 7 μαθητές δημοτικού τίποτα. Σε μια τάξη 25 παιδιών θα έχουν εμβολιστεί μεσοσταθμικά 2-3 παιδιά μόνο αυτή τη στιγμή. Και επειδή ακριβώς η φόβη, αυτό το καμπανάκι που χτυπούν οι παιδίατροι, είναι ότι μπορεί με το άνοιγμα των σχολείων να έχουμε αύξηση των κρουσμάτων σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή, μιλούσαν κάποιοι, ένα στα τρία παιδιά μπορεί να νοσήσει από κορονοϊό, ναι, χωρίς να σημαίνει ότι θα χρειαστεί να πάει σε νοσοκομείο. Θεωρούν ότι πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια τα παιδιά από 12-17 να εμβολιαστούν. Είναι κρίσιμες ηλικίες, είναι σημαντικό το στοίχημα, γι' αυτό και η μορφή αυτής της ψηφιακής κάρτας θα δώσει, πιστεύω, στην κυβέρνηση ένα επιπλέον κίνητρο. Μπορεί να είναι βιβλία που μπορούν να παίρνουν δωρεάν, μπορεί να είναι. Αν το βάλεις πραγματικά στη σωστή βάση, δεν θα πας να εμβολιάσεις το παιδί σου, μιλάμε για παιδιά 12-13 ετών, για να πάρεις το τάμπλετ. Έτσι. Ή αντιλαμβάνεσαι το υγειονομικό ζήτημα, ή έχεις τις ενστάσεις σου ενδεχομένως, μπορεί ο παιδίατρος να σου πει κάτι, γιατί έρχονται αντιφατικά μηνύματα από άλλες χώρες του εξωτερικού. Μιλάω για τις νεαρές ηλικίες. Έτσι το λέω, μία, που έχω εμβολιάσει μία είναι μόνη χώρα, η μόνη χώρα στην οποία έρχονται μηνύματα είναι η Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλη Βρετανία όπου, όπου αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται, οι αρχίατροι πλέον των Ουαλίας, Ιρλανδίας, Σκωτίας και Αγγλίας θα αποφασίσουν τελικά αν θα εμβολιαστούν 12-15, έτσι όχι 17, για 18, μιλάμε για τους 12-15. Στη Γερμανία, στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμβολιαστεί πάνω το 50% των παιδιών 12-15 ετών και τώρα γίνεται σε κάποιες πολιτείες, στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, γίνεται υποχρεωτική. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έχω εντύπωση. Είναι και δραματική πάντως σήμερα η ομιλία του Biden, τη συζητάγαμε λίγο πριν στο στούντιο. Σαρωτικά. Που αποφάσισε υποχρεωτικό εμβολιασμό στους υπαλλήλους της. Ομοσπονδιακού υπαλλήλου, το δημοσίου, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Επειδή εδώ ακούμε πολύ γκρίνια για την υποχρεωτικότητα και κυρίως για την τιμωρητική διάθεση, ο κ. Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι όποιος δεν εμβολιαστεί δεν θα πληρώνεται από τη δουλειά, δεν θα πληρώνεται από το κράτος. Και μιλάμε για όλο το δημόσιο, έτσι, το αμερικανικό, το οποίο δεν είναι και μικρό, έτσι. Τώρα, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια για τα μέτρα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να προσθέσει σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης κρατάει κάποιο χαρτί που δεν το έχουν διαρρεύσει. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Κάτι θα ακούσουμε αύριο παραπάνω. Θα το ανακοινώσει αύριο ο ίδιος. Ναι, γιατί ακούω και διάφορους υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν, θα υπάρχουν και εκπλήξεις. Λένε τώρα, για να είμαι ειλικρινής, πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι το νόημα να βγαίνει υπουργός και να λέει θα έχουμε και εκπλήξεις. Να το λέμε εμείς, να το λένε τώρα υπουργοί, νομίζω είναι λίγο αστείο να το πω έτσι δημοσίως. Δεν βοηθάει και τον πρωθυπουργό δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι εικόνα αυτή τώρα. Τώρα, να πούμε ότι είχαμε ένα πολύ άγριο καυγά με αφορμή μια δημοσκόπηση, κύριε. Ναι. Κύριε Νίκο, μα την είπα χθε. Μα την είπα χθε. Την είπα και την είχα προαναγγείλει επισήμω σε προχθέ. Στην πολιτικά. Όταν ήταν. Τη opinion poll. Στο τραπέζι τη συνάντηση εδώ πέρα ο εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτή Β' Πειραιά, ο κ. Αλεξιάδης, του είπα ότι μη βιάζεται για τις δημοσκοπήσεις, γιατί έλεγε ότι κρύβουν τις δημοσκοπήσεις, δεν βγάζουν τις δημοσκοπήσεις. Βγάλαμε λοιπόν μια δημοσκόπηση της opinion poll που δείχνει τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στο 13,9. Πόσο και ήταν στην προηγούμενη? Στην προηγούμενη διαφορά ήταν 16 μονάδες και 17 μονάδες. Δηλαδή έχει μια απώλεια η κυβέρνηση γύρω στο 5-6%. Την οποία αυτό που κατέγραψε και η δική μας δημοσκόπηση που κατεγράφουν οι άλλοι δεν την καρπώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Πάει δηλαδή ο κόσμος περισσότερο στους αναποφάσιστους και στο δεν απαντούν. Υπήρξε σφοδή αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής, τον κύριο Κάτση, ο οποίος δεν έχει να κάνει με την εφημερίδα, γιατί εντάξει, όντως η εταιρεία είναι μια αδειοδοτημένη εταιρεία, αλλά καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιες διαδρομές της ιδιοκτησίας της εταιρείας με μια άλλη εταιρεία, η οποία πήρε μια ανάθεση από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής πέρυσι 60.000 ευρώ, ότι το πρόσωπο το οποίο είναι ο βασικός μέτοχος στην εταιρεία που πήρε την ανάθεση είναι και ο βασικός μέτοχος στη εταιρεία δημοσκοπήσεων τη συγκεκριμένη, η οποία
κατά κανόνα είναι 4-5 μονάδες πάνω από το μέσο όρο της διαφοράς που δίνουν οι άλλες δημοσκοπικές εταιρείες. Και λέει και άλλα συγκεκριμένα στοιχεία. Και έπεσε ξύλο σήμερα. Επειδή θυμάμαι πάρα πολύ έντονα την εταιρεία δημοσκοπήσεων που ο ΣΥΡΙΖΑ πούσαρε προεκλογικά, ήταν η εταιρεία γνωστή, δεν θα πω ονόματα γιατί δεν έχει κανένα νόημα, η οποία είχε πει στον κύριο Τσίπρα ότι ανατρέπεται το μάτς, αντιστρέφεται και η διαφορά είναι μόνο 1-2%. Αυτά που το είπε ο Βερναρδάκης είναι αυτά, έτσι. Ναι, όπως, λένε οι πληροφορίες, ναι, τα ρεπορτάζ. Όπως διαπιστώσαμε, όλοι, όταν βγήκε το αποτέλεσμα, όχι απλώς έπεσε έξω, όχι μόνο δεν έδινε καλά στοιχεία στον κύριο Τσίπρα. Γι' αυτό λέω πάλι ότι οι δημοσκοπήσεις, αυτό που κάνουν και πρέπει να το θυμόμαστε όλοι, καταγράφουν. Να πω κάτι μόνο. Ναι. Εγώ να πω κάτι και μετά να πέσει στον Γιώργο. Ότι το 21% στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που έχει πάρει σε εκλογές 32%, το 21% είναι ένα ζήτημα το οποίο και εγώ το βλέπω με ένα προβληματισμό. Δεν έχει το ποσοστό το εκλογικό. Δεν έχει το εκλογικό ποσοστό. Αυτό είναι αλήθεια. Όλες είναι με συμφωνώ απολύτως. Απλώς είναι λίγο παραπάνω. 24-25, αυτό δίνουν και πιο πολλέ δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό πιάστηκε κυρίως, νομίζω. Και προσθέτει και μια λογική βάση. Ότι είναι μια προσπάθεια να μακιαριστεί το προφίλ του Πρωθυπουργού πριν ανέβει στην έκθεση. Και θα το πω άλλη μια φορά. Όπως το είπα και στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα και στου εκπρόσωπου του ΣΥΡΙΖΑ. Θα περιμένω με ενδιαφέρον μία δημοσκόπηση που θα φαίνει το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, έχεις δίκιο. Είτε πρώτο, είτε σε διαφορά ανάσας. Έχεις δίκιο, λοιπόν. Μία εταιρεία δημοσκοπήσεων που έχει κοινή ιδιοκτησία με μία εταιρεία που πήρε μία μεγάλη απευθεία ανάθεση από την Ελλάδα. Πρώτη φορά το ακούς αυτό. Πες μου εσύ μία δεύτερη. Πολλές, δεν θέλω να πω όνομα εταιρείων. Λοιπόν, αυτό υπάρχει πρόβλημα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων. Όταν ο κ. Ζουσόπουλος προσπάθησε και η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή να βάλει τάξη σε αυτό το χάος. Πέσα να το φάνε. Ξεσηκωθεί και πέσα πάνω τη και δεν προχωρήσει τίποτα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, κύριε, και να σα ρωτήσω εσένα, Γιώργο. Μου, δευτέρα λες ζωή μας, έτσι. Τι γίνεται, θα τα πούμε δευτέρα λες ζωή μας. Τι γίνεται με τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη. Έχουν βγει όλα τα, καλά. Τα πιστόλια. Τι γίνεται, εσύ. Κάτι γίνεται. Προφανώς υπάρχει ζήτημα δεν μεταξύ τους. Ζήτημα. Ο κύριος Ξανθός είναι τομεάρχης υγείας στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης το είναι... ξέρει ο κύριος Πολάκης ότι είναι ο κύριος Ξανθός τομεάρχης υγείας. Το ξέρει. Αυτό είναι το θέμα. Ο κύριος Πολάκης είναι αναπληρωτής τομεάρχης εσωτερικών. Ναι, αλλά δεν το βλέπω ασχολείται με τα δημοτικά και με τους δήμους και με τα αυτά και με εκείνα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η κίνηση που έκανε με τον εμβολιασμό του, νομίζω μάλλον έχει δώσει. Μάλλον είναι παρενέργεια. Και εν πάση περιπτώσει δεν δίνει δικαιώματα πλέον. Γιατί τσακώθηκαν. Α μα πει κάποιο γιατί τσακώθηκαν όμω. Να πούμε πρώτα γιατί τσακώθηκαν οι δύο. Ρίξε νερό στο μήλο. Όχι, εγώ θα πω ότι δεν μπορώ να Αλήθεια, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι παρενέργεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά είχαμε μιλήσει με τον κύριο Ξανθό, δεν τον κατονόμασε, αλλά τον φωτογράφησε. Να τα λέμε όλα. Ο κύριος Ξανθός διαφοροποιήθηκε. Όχι μόνο σήμερα, όχι χθες, γιατί χθες ήταν η διαφοροποίηση του κύριου Ξανθού. Επειδή πεθαίνει και φυλακή το στόμα. Διαχρονικά. Διαφωνούσε με την τακτική που εξέφρασε ο κύριος Πολάκης μέχρι τώρα. Είναι άλλες σχολές. Είναι προφανές άλλες σχολές. Λέγοντας ότι αυτές οι θεωρίες δεν είναι επιστημονικές, δεν τις υιοθετούμε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τις υιοθετώ εγώ. Θεωρώ ότι είναι εκτός γραμμής και λογικής επί της ουσίας. Αυτό είπε ο κ. Ξανθός και προκάλεσε την αντίδραση, χωρίς να τον κατανομάζει πράγματι Γιώργο, τον κ. Ξανθό, ο κ. Φωτογράφης. Το φωτογράφησε και επιτέθηκε για μια φορά στον κ. Τσιόδρα, το γνωστό, στον κ. Τσιόδρα και σε όλους τους επιστήμονες έχουν εκφράσει ότι πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια. Και τώρα πάμε να δούμε πώς αλλάζει η ζωή μας από τη Δευτέρα. Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο μας πάνελ που είναι με συναδέλφους μας και τους πολιτικούς στη συνέχεια. Γιατί από τη Δευτέρα δυσκολεύει, όπως λέει και ο τίτλος εδώ, η ζωή των όσων δεν είναι εμβολιασμένοι. Έχει και δροσίσει ο καιρός. Βέβαια, την άλλη εβδομάδα θα ξαναζεστάνει ο καιρός. Δεν θα είναι έτσι όπως αυτήν που νομίσαμε ότι μπήκε χειμώνα ξαφνικά. Εντάξει, η δυσκολία δεν είναι μόνο για αυτόν. Θα πρέπει να υποχρεούνται όσοι εργάζονται να κάνουν τεστ τα οποία θα πληρώνουν από την τσέπη τους. Ναι. Σημαντικό ότι στα καταστήματα. Με διατίμηση 10 ευρώ, βέβαια, έτσι να το πούμε. 10 ευρώ αντί για 20. Και λέει 10 και 40 το μοριακό τεστ. Αυτή η διατίμηση μπήκε για τα τεστ. Πιστεύει, ρωτάω τώρα αυτό γιατί το σκεφτόμουν σήμερα. Είναι και ένα μήνυμα ίσως. Ότι μπορεί να πάμε και σε άλλες διατιμήσεις λόγω της κατάστασης που είναι εκρηκτική με την ακρίβεια. Κοίταξε, το κομμάτι της πανδημίας. Ό,τι έχει σχέση με την πανδημία, η κυβέρνηση έχει δείξει ότι έχει τη διάθεση να βάζει μια διατίμηση. Έτσι. Να πω κάτι χρήσιμο για αυτούς που μας ακούνε, γιατί σίγουρα θα μας ακούνε και άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί, είτε γιατί έχουν θέματα ιατρικά, είτε γιατί φοβούνται ενδεχομένως, έχουν τους δικούς τους λόγους. Επειδή και σαν λαός είμαστε της πατέντας πάρα πολύ. Επειδή όσοι έχουν από τη Δευτέρα τα δωρεάν rapid test τελειώνουν. Αυτό θα μπορούν να κάνουν δωρεάν rapid test μόνο οι εμβολιασμένοι και όσοι έχουν συμπτώματα. Τώρα, μπορώ και εγώ να πάω και να πω έχω συμπτώματα χωρίς να έχω και να ζητήσω να κάνω rapid test σε μια δομή του ΕΟΔΗ ή σε εκεί που γίνονται καθημερινά. Θα γίνει το τεστ, αλλά αν δεν είμαι θετικός, δεν θα μου δώσουν επιβεβαίωση. Δηλαδή, θα μπορεί να πάει κάποιος να κάνει τεστ σε δομή του ΕΟΔΗ. Αλλά έτσι δεν είναι, Νίκο. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά όταν θα του λένε απλώς είστε αρνητικός, αλλά τη βεβαίωση που χρειάζεται για να μπορεί να την πάει στη δουλειά του,
Δεν θα την έχει. Δεν θα περνάει δηλαδή ηλεκτρονικά αυτό πουθενά. Θα του κάνουν πριτς δηλαδή. Και έτσι. Και έτσι όχι, θα του λένε ότι δεν έχει κορονοϊό, αλλά πήγαινε και πλήρωσε. Για να μπορεί να πάρει το τέλο. Και νομίζω ότι την βρίσκω για μια πολύ καλή ιδέα. Η οικονομική πίεση είναι ο τρόπο να πιστεί ένα άνθρωπο που φοβάται να πάει για να εμβολιαστεί. Νομίζω ότι προσωπικά για μένα είναι και αυτή μια πίεση. Κατά την άποψή μου είναι στη σωστή λογική. Να δοκιμάσει τα πάντα για να μπορέσει να πείσει. Πάμε τώρα αμέσως να καλησπερίσουμε τους δύο συνάδελφους που είναι μαζί μας στην παρέα μας, το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τον Πάσχο Μαντραβέλη, καλησπέρα Πάσχο, και τον Δημήτρη Στούμπο. Καλησπέρα Δημήτρη και σε εσένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που είστε απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε όσους μας βλέπουν. Καλό φθινόπωρο. Με υγεία. Και καλή υπομονή, γιατί έχουμε πολλά να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Και με υγεία. Πρώτα και πάνω απ' όλα υγεία, λέω εγώ, γιατί την εκτιμήσαμε πολύ τα τελευταία 1-2 χρόνια. Σωστό, την υγεία. Σωστό. Λοιπόν. Πάσχο, να ξεκινήσω. Αν θυμάστε την τελευταία φορά που τα είπαμε, ήμουν λίγο έντονος καυστικός στο ότι ο πόλεμος με το χτυκιό, με την πανδημία, είναι μακράς διαρκείας. Και θα είναι, φαίνεται. Θα έχει πολλά θύματα στη συνέχεια και πολλές παρενέργειες, και αυτό συνεχίζεται. Έτσι και νομίζω είναι ότι το πραγματικό ζήτημα μπροστά σε όλα παραμένει αυτό. Όχι γιατί πρέπει να υποτιμήσουμε την πολιτική αντιπαράθεση, επειδή σας άκουσα πριν στην ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και νομίζω είναι επιτυχία για το political η δημοσκόπηση, ενώ σαν επικαιρότητα και σαν παρουσίαση. Και νομίζω ότι όποιος, σε όποια πολιτική δύναμη, πρώτα στην κυβέρνηση, μετά στην αξιωματική αντιπολίτευση και πάει λέγοντας, αυτή τη στιγμή κάνει πρόσκαιρους πολιτικούς σχεδιασμούς, θα διαψευστεί γρήγορα. Και αυτό μας το έδειξε και η τραγωδία με τις φωτιές το καλοκαίρι. Δεν θέλω να το επεκτείνω για να μην σας κλέψω χρόνο. Είσαι μέσα στην κουβέντα. Απλά, όμως, που λέγοντας να καλό φθινόπωρο. Ναι. Μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη περίοδο που συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση ο πόλεμος, ο παγκόσμιος, με την πανδημία που έχει ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια νεκρούς παγκοσμίως και είναι υποτιμημένος ο αριθμός ο επίσημος. Τα θύματα πολλαπλασιάζονται και σε αυτό τον πόλεμο πρέπει να δώσουμε όλη την καλύτερη μας προσπάθεια για να νικήσουμε στο τέλος. Δεν έχουμε νικήσει ακόμα και γι' αυτό όσοι δεν εμβολιάζονται και όσοι δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας κάνουν μεγάλο λάθος, πρωτίστως υγειονομικοί. Και για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω τίποτα, σας άκουσα πριν να λέτε, το γεγονός ότι έκανε τελικά το εμβόλιο και ο κύριος Πολάκης κάτι λέει, παρότι και επαγγελματικά αν δεν το έκανε, νομίζω κάποιο πρόβλημα θα είχε. Δεν θα μπορούσε να ασκήσει ιατρική. Είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε όμως. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Νομίζω ότι Δημήτρη είπε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Δεν νομίζω να διαφωνήσει κανείς. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω. Δεν όμως είναι αυτονόητο, συνάδελφοι. Για πολύ η κόσμο. Η κατάσταση, σας είχα πει και την άλλη φορά, απαιτούσε από τη σύσσωμη πολιτική ηγεσία, όχι διαξηφισμούς, ενιαία, σταθερή, επαναλαμβανόμενη, συντονισμένη πολιτική στάση, θεσμική στάση, που να πείσει για μαζικούς εμβολιασμούς, που είμαστε αρκετά χαμηλά και ακόμα και τώρα δυσκολεύεται να το παραδοχτεί η κυβέρνηση. Ναι. Και δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι ευρύτερο στην κοινωνία. Είμαστε χαμηλά. Το ότι δεν είναι μαζί, καθ' υποτροπή και επανάληψη, σαν αναμνηστική δόση μπροστά στον κόσμο, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η κυρία Γεννηματά και πάει λέγοντας, αυτό Δημήτρη, μειώνει την αποτελεσματικότητα. Το πολιτικό της σύστημα, πειθούς. Οι πολιτικοί δεν μπορούν να πείσουν τον κόσμο να πάνε να τους ψηφίσει. Θα τους πείσουν να πάνε να εμβολιαστούν. Όχι, όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Ξαναλέω, εμείς ήταν, πρέπει να εγώ κατά τη γνώμη μου ήταν λάθος εξ αρχής να χωρίσει, να βάζουμε τους πολιτικούς να πείσουν. Να χωρίσει τη συγκυρία της πανδημίας από οτιδήποτε άλλο. Όχι, γιατί παύουμε να ζούμε. Και ορθώς γίνονται και οι απόπειρες για την οικονομία, αλλά με ποιους τρόπους. Ξαναλέω, είναι τεράστια ευθύνη πρώτα της κυβέρνησης και μετά των υπολείπων. Λοιπόν. Δεν πρέπει να παρουσιαστεί κανένας εφησυχασμός. Και το διάγγελμα του Biden εχθές, νομίζω, δίνει ένα μήνυμα όχι μόνο στην Αμερική και τους Αμερικανούς πολίτες, αλλά ευρύτερο. Το λέγαμε, εμένα μου έκανε εντύπωση, για να πάω και στον Πάσχο Μαντραβέλη, μια που ξεκινήσαμε από εκεί την κουβέντα, εγώ θα ξεκινήσω από τη ΔΕΘ, αλλά έχει ενδιαφέρον και αυτό. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Πάσχο στους Αμερικανούς πολίτες και απευθύνθηκε στους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Και τους είπε, η υπομονή μας πλέον εξαντλήθηκε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν το έχει πει Ευρωπαίος ηγέτης έτσι με τόσο σκληρό τρόπο, ευθύ τρόπο. Γιατί όλοι έχουν πολιτική, είναι, εκλέγονται. Προφανώς έχουν τους λόγους τους καθείς. Λίγο πιο έντονα ή λιγότερο. Για πες μας λοιπόν τη δική σου. Και εδώ να πούμε και τα καλά της χώρας μας. Ναι. Διότι εκεί ο αρχηγός εισαγωγικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αντιεμβολιαστής. Ναι. Αν πούμε ότι αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι ο Τραμπ. Ναι. Έτσι. Επομένως, ναι.
Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο τον Δημήτρη ότι τα πράγματα είναι κρίσιμα. Δεν ξέρω τι άλλο περισσότερο μπορεί να πει, μπορεί να κάνει είτε η κυβέρνηση και ο πολιτικός κόσμος. Πάντως το επαναλαμβανόμενο μήνυμα πρέπει να είναι αυτό. Εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε. Ναι. Από κάποιο σημείο και μετά βεβαίως τελειώνει η υπομονή, αλλά τελειώνει και το επιχείρημα. Τι άλλο να πεις σε κάποιον άνθρωπο που μαθαίνει ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 40. Ναι. Λέει για την εικόνα, Πάσχο. Λέει δηλαδή ότι η εικόνα θα ήταν καλύτερη αν όλοι μαζί, ταυτόχρονα, με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, γιατί δεν έχει γίνει αυτό έτσι. Κακά τα ψέματα δεν έχει γίνει. Ο καθένας από την πλευρά το έχει κάνει έτσι. Το έχει κάνει και ο κ. Τσίπρας, το έχει κάνει και η κυρία Γερμανίδα. Δεν πήγαν μαζί να κάνουν τον εμβόλιο. Το έχει κάνει ο κ. Κουτσούμπας στην αρχή. Το κάνανε το Δεκέμβριο. Ναι. Στη συνέχεια όμως, στο θέμα της πανδημίας. Και μάλιστα έχω και εγώ μια εικόνα. Αν δεν είναι κατανοητό αυτό που είπα, συνάδελφε, το επαναλαμβάνω όπως σας το είπα και πριν το καλοκαίρι. Κατανοητό ήταν. Την ίδια στιγμή, στον ίδιο τόπο, π.χ. αν θέλετε και στη ΔΕΘ. Ναι. Ή αύριο μεθαύριο θα μπορούσε, πέρα από όλα τα άλλα. Ναι. Πέρα από όλα τα άλλα και όλα τα άλλα τα πεδία αντιπαράθεση, σύγκρουση στρατηγικών και πάει λέγοντας. Δεν σταματάει η πολιτική ζωή και το δομικό των διαφορών στα αξιακά, στις ιδέες, στις προτάσεις, στα συμπεράσματα. Εδώ όμως έχουμε ένα πόλεμο και σε αυτό το πόλεμο δεν είναι ακόμα μπροστά στους, ας το πω έτσι, μη πεισμένους ή στους επηρεασμένους από τους ακραίους, τους αντιεμβολιαστές, τους φανατικούς, τους συνωμοσιολόγους, που σας είπα και την άλλη φορά είναι από την άκρα δεξιά μέχρι τα ακρότατα, ας το πούμε έτσι, του αναρχισμού και πάει λέγοντας. Δέστε τις επίσης στην πόλη ακόμα βέβαια, και τώρα. Αυτοί έχουν και πολιτική έκφραση πλέον, έτσι. Αναζητούν, αλλά νομίζω δεν πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Πρέπει να μας προβληματίσει η κατάσταση ευρύτερα, γιατί μπορεί και όπως είπατε σωστά πριν που θα ανοίξουν και τα σχολεία, παρότι ναι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά έπρεπε να ανοίξουν με πολύ καλύτερους όρους. Ναι, δεν ανοίγουν με καλύτερους όρους, και μεγαλύτερη προσπάθεια από πριν. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το ξανακαταλάβω αυτό, αλλά λέω, είναι γεγονός ότι όπως μας ένωσε στο θάνατό του ο Μίκης, που να πούμε και δύο κουβέντες να μην το ξεχάσουμε ποτέ στα θετικά του, γιατί ουδής είναι αναμάρτητος. Λέω λοιπόν μια μεγάλη μορφή σαν το Μίκη τους ένωσε. Λοιπόν, αυτή η ενότητα πολύ περισσότερο σε ένα πόλεμο με την πανδημία ήταν και παραμένει αναγκαία. Πάμε μακριά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, όχι μόνο στη χώρα, στην Ευρώπη. Το λένε οι επιστήμονες αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε Πάσχο να ρωτήσω, θέλω να σε ρωτήσω και να συζητήσουμε λίγο και ξαναγυρίζουμε ανοίγει στο θέμα. Πάει ο κύριος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη και πάει τραυματισμένος πολιτικά από 2-3 πράγματα του τελευταίου διαστήματος, από τον ανασχηματισμό, για να τα πω ανάποδα χρονικά, από την ιστορία των πυρκαγιών των καλοκαιρινών και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε, για το οποίο και ο ίδιος ζήτησε δημόσια συγγνώμη, από άλλα θέματα όπως φέρει πίνη εισαγωγές των υποψηφίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που έμεινε πιο πολλής κόσμος από αυτόν που έμεινε και τα προηγούμενα χρόνια απ' έξω. Γενικώς δεν πάει όπως πήγε πέρσι, θέλω να πω. Πάει. Όχι με τις ίδιες συνθήκες. Είναι και στα μέσα. Ναι, γιατί περάσανε και 12 μήνες από πέρυσι. Βεβαίως. Αλλά αυτό είναι. Ο χρόνος λειτουργεί πάντα σε βάρος της κυβέρνησης. Σωστό. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σου κάνω είναι αν πιστεύεις εσύ ότι μπορεί ο κ. Μητσοτάκης αύριο με τις εξαγγελίες που θα κάνει. Έχουμε μια εικόνα όλοι μας, έχουμε παρακολουθήσει το ρεπορτάζ και θα δούμε τι θα πει αύριο. Να ξαναμηδενίσει ή εν πάση περιπτώσει να μπορέσει να ξαναπάρει μπροστά, να κάνει ένα restart και να αφήσει πίσω ένα κομμάτι αυτής της ζημιάς πολιτικής που έχει υποστεί το τελευταίο διάστημα. Και το έχουν καταγράψει και δημοσκοπήσει ότι έχει υποστεί ζημιά. Ακόμα και αυτές που τον δείχνουν πολύ μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ, δείχνουν να έχει υποστεί ζημιά. Σαφώς, αλλά όσο περνάει ο καιρός, για κάποια κυβέρνηση ισχύει αυτό, ότι κάθε στραβό που συμβαίνει δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο. Τα αρνητικά προηγούμενα σωρεύονται και κάποια στιγμή οι κυβερνήσεις πέφτουν. Τώρα, επειδή υπήρχε η κρίση, πέφτουν σε ένα. 2, 3, 4 χρόνια. Ναι. Τώρα που πριν την κρίση ήταν 8 χρόνια. Επομένως, ναι, αύριο θα κερδίσει κάποια από τα χαμένα, αλλά πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι όλες οι κυβερνήσεις, και καλώς γίνεται αυτό, κάποιος είχε πει ότι οι κυβερνήσεις είναι σαν τα μωρά, πρέπει να αλλάζουν συχνά και μάλιστα για τους ίδιους λόγους. Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε την εξέλιξη προδιαγεγραμμένη. Βλέπεις δηλαδή Πάσχο ήττα της κυβέρνησης σε επόμενες εκλογές? Όχι. Απλώς βλέπω ότι τα αρνητικά με το χρόνο θα σωρεύονται. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί το. Τώρα μπαίνουμε σε πολύ θολά νερά.
Είχαμε μάθει ότι οι κυβερνήσεις αναλλάζουν ανά 2 τετραετίες. Αυτό ήταν το στάνταρ της μεταπολίτευσης. Ήρθε η κρίση. Είδαμε οι κυβερνήσεις να πέφτουν στα 2 χρόνια, μετά στα 3, μετά η κυβέρνηση Τσίπρα κράτησε σε 4,5. Τώρα μπαίνουμε σε μια κανονικότητα και το κανονικό είναι αυτή η κυβέρνηση να κάνει δεύτερη τετραετία. Αλλά βεβαίως ποτέ δεν μπορεί να ξέρει. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση δημοσκοπήσεις. Ούτε η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε κάνει δεύτερη τετραετία. Αλλά κανονικό δεν είναι απαραίτητο. Όχι, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση Σιμίτη, μάλλον το Πασόκ, 3 τετραετίες συνεχόμενες. Έτσι, από το 1993 και μετά ουσιαστικά έκανε σαν 3. Αυτό που παρατηρούμε στις δημοσκοπήσεις, όσο και αν ενοχλεί το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι για πρώτη φορά, 2 χρόνια μετά, το κυβερνών κόμμα προηγείται στις μετρήσεις, όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει, είτε θες από 8 μονάδες είτε από 15, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο κόμμα, δεν τραβάει, δεν δείχνει ότι εισπράττει σε βαθμό αντίστοιχο την όποια φθορά της κυβέρνησης. Αυτό μάλλον πιστοποιεί ότι πάμε για κύκλο πάλι 2 τετραετιών. Ναι. Εγώ μιλώ για μια γενική κατεύθυνση με την οποία λειτουργούσαν και πιθανόν να λειτουργούν τα πράγματα, να λειτουργήσουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Να ρωτήσω κάτι τους συναδέλφους. Θεωρείτε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα προκύψει απαραίτητα από νέα σύνθεση της Βουλής? Γιατί ακούστηκαν πολύ βαριά πολιτική μας βάση. Ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες ότι αν συνεχιστεί η φθορά, έγινε μια συγκεκριμένη κίνηση στην Ιταλία, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ. Μου επιτρέπετε να πω μια κουβέντα σε αυτή την ερώτηση και στο προηγούμενο. Πρώτα απ' όλα, ως πολίτης, έλεγα και στην κυβέρνηση, στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι καλό θα ήταν να τελειώσει τη θητεία της και γκρόσο μόντο την τελείωσε. Είναι σταθερό. Και με την κανονική των εκλογών κάποιους μήνες νωρίτερα. Παραμένει η πεποίθησή μου ότι παρά τις πολιτικές μεταβλητές, για να απαντήσω και στον Πάσχο και σε όλους σας, καλό θα είναι πρώτα η κάθε κυβέρνηση να επιδιώκει να κρίνεται για το σύνολο του έργου της, πέρα από τις συγκυρίες, που βέβαια παραμένει προνομία του κάθε πρωθυπουργού να κάνει και τους εθνικιασμούς του. Παρ' όλα αυτά, η δικιά μου εκτίμηση πρώτα ως πολίτης και μετά ως δημοσιογράφος, ακόμα και τώρα, και παρά όσα έχουν μεσολαβήσει, είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει την επιλογή για πρόωρες εκλογές. Άλλωστε και στην τελευταία του συνέντευξη το είπε, θα δούμε τι θα πει και στη ΔΕΘ. Δεν τον προκαταλαμβάνω βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως, ακόμα και με τον πρόσφατο ανασχηματισμό, προσπάθησε να δώσει μια όθηση η οποία μάλλον δεν του βγήκε και καθ' ολοκληρία. Το λέω πολύ ήπια. Για τον κόσμο όμως, για την κατάσταση της χώρας, της οικονομίας, της υγείας ευρύτερα, της περιοχής μας, να μην πιάσω τώρα για τα υπόλοιπα ελληνοτουρκικά και πάει λέγοντας, νομίζω για τη σταθερότητα μιας πορείας και με τις επιλογές έστω της κυβέρνησης και τις μεγάλες αντιθέσεις σε άλλα πεδία, εργασιακό κλπ. Αυτό που θα είναι καλό για όλους μας θα είναι να αντιμετωπιστεί η πανδημία με τη συστράτευση, όπως είπα πριν, και στα υπόλοιπα με τις κοινωνικές, πολιτικές και άλλες αντιθέσεις, να φτάσουμε κοντά στη θεσμική προθεσμία. Εσύ λες τι θα είναι καλό όμως. Και αυτά που γράφονται και αυτές τις μέρες και η ερώτηση που λέει μην τυχόν γίνει κάτι άλλο. Ναι. Μερικοί το γράψαν και με την αφορμή της υποψηφιότητας για υπουργεία του Ναυάρχου, που νομίζω ότι εξέθεσε πολλούς και τον ίδιο σε ένα βαθμό μεγάλο. Εκείνο που είναι η απάντηση είναι ότι στη χώρα μας και γενικά η εναλλακτική ανάμεσα στη δεξιά, κεντροδεξιά και στην αριστερά και ευρύτερα την ευρύτερη προοδευτική παράταξη θα παραμείνει ως δίπολο παρά τα προβλήματα που έχει, που αναφέρατε πριν, τα δημοσκοπικά προβλήματα που παρουσιάζει και τα πολιτικά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, και νομίζω ότι Δημήτρη, πρέπει να τα αντιμετωπίσει την επόμενη χρονιά. Και εγώ παρακολουθώ στην πολιτική από 81 και μετά τη συμφωνώ μαζί σου και πάσχω να ρωτήσω εσένα. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε στη συνέντευξη που έδωσε τις προηγούμενες ημέρες μια επιχειρηματολογία στο Open. Είπε ότι πιστεύω θα γίνουν εκλογές τον Απρίλιο γιατί θα έχει μια μεγάλη φθορά η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Και προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης να πάει και να συνεχίζει αυτή τη φορά και να πάει στην τετραετία πάνω αποδυναμωμένος εντελώς, θα προτιμήσει να κάνει εκλογές τον Απρίλιο, όπου ακόμα θα κρατάει κάποιες δυνάμεις, μπας και σώσει ό,τι σώζεται. Το λέω πολύ περιφραστικά, δεν το είπε έτσι. Αυτό εσύ τη λογική του κύριου Τσίπρα. Έτσι το, και το, ναι, έτσι το είπε, έτσι δεν είναι. Και τη λογική αυτή, πώς τη βλέπεις εσύ, με την εμπειρία σου, την πολύ μεγάλη έτσι, την πολιτική πια, όλοι μας έχουμε και εσύ έχεις μεγάλη εμπειρία. Ακόμη και αν υπήρχε αυτή η μεγάλη φθορά, που για μένα δεν είναι μεγάλη φθορά. Ναι, ναι. Έτσι. Έχουμε μια κυβέρνηση που πέρασε τα μύρια όσα. Έτσι. Και παρόλα αυτά στέκεται με 10, 8, 12 μονάδες διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ακόμα και αν υπήρχε αυτή η μεγάλη φθορά, κανένα δεν ξέρει τι θα γίνει τον Απρίλιο. Όπως σωστά είπε ο συνάδελφος Δημήτρης, αυτή η ιστορία της πανδημίας, δεν ξέρουμε πού μας πάει. Μπορεί τον Απρίλιο να έχουμε το έκτο κύμα. Yeah. Δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις αυτή τη στιγμή
Δεν είμαστε σε φυσιολογικές καταστάσεις. Επομένως, και φθορά δεν βλέπω μεγάλη. Ναι. Έτσι, υπάρχει φθορά και θα υπάρχει σε κάθε κυβέρνηση, θα υπάρχει σιγά σιγά θα σωρεύεται. Αλλά δεν είναι η τεράστια φθορά, δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δείχνει τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις ότι έχει χάσει την πλειοψηφία. Αλλά και από την άλλη μεριά υπάρχουν γεγονότα που συνεχώς διαψεύδουν όλους αυτούς οι οποίοι βάζουν χρονολογίες ότι τώρα γίνονται εκλογές, άντε μεθαύριο θα γίνουν εκλογές, άντε την άλλη Κυριακή. Είχαμε και συναδέλφους που βγάζανε και ποιες Κυριακές θα γίνουν εκλογές. Και φυσικά διαψεύστηκαν. Επομένως. Δεν ξέρω πώς πάσχω, εάν η πανδημία είναι το μείζον ζήτημα, και το είπε και ο Δημήτρης, είναι το μείζον ζήτημα, ενδεχομένως να είναι στην πορεία. Οι επιλογές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της, τα πρόσωπα, οι αλλαγές που έγιναν στο Υπουργείο Υγείας, δηλαδή αυτά τα πρόσωπα θα μας συντροφεύσουν. Ο κύριος Πλεύρης, η κυρία Γκάγκα είναι οι άνθρωποι που θα χειριστούν την κατάσταση. Δεν πιστεύεις ότι θα παίξει ένα ρόλο αυτό? Και τα πρώτα δείγματα ποια είναι? Και να πείτε κάτι άλλο, πάσχω και κάνεις το σχόλιο σου, και άντε να έχουμε συνένεση στο θέμα της υγείας με τον κύριο Πλεύρη στο Υπουργείο Υγείας και με τον κύριο, εγώ θα το πω, Πολάκη, άτυπο ουσιαστικά εκπρόσωπο στα θέματα υγείας. Πριν υπήρχε μια μήνυμα συνένεση, έτσι. Πάσχο. Για πες μας και να μας πει μετά και ο Δημήτρης. Φυσικά ο Μακμίλαν είχε πει τι φοβάται περισσότερο στη διακυβέρνησή του. Είχε πει τα γεγονότα, αγαπητέ μου, τα γεγονότα. Τα γεγονότα τα οποία έρχεται αυτή η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει είναι πολλά και μαζεμένα και δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τουλάχιστον από την περίοδο του, την πρώτη του Γιώργου Παπανδρέου και μετά, δεν έχουμε ξαναδεί τόσα πολλά, τόσες πολλές στραβές στη βάρδια κάποιου. Αλήθεια. Για να θυμηθούμε και το αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει. Δεν φαίνεται τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον, ναι, κάτι το οποίο να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές εκτός. Αλλά πάλι βάζω το ζήτημα της πανδημίας. Δεν υπάρχει περίπτωση κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να πάει σε εκλογές και με 158 βουλευτές, έχοντας ανοιχτό το ζήτημα της πανδημίας. Τώρα, οι ευσεβείς πόθοι, τους οποίους ο κύριος Τσίπρας τους έκανε και Απρίλιο, τους μάλιστα τους έβαλε και τους χωροδότησε. Εσύ λες είναι όντως ευσεβής πόθος αυτό? Δηλαδή θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν εκλογές? Τι να πω. Ίσως είναι ένα πράγμα για να κρατάει σε γρήγορη στο κόμμα του. Μάλιστα. Ότι να γίνονται εκλογές. Εντάξει, δηλαδή αν δεν υπήρχε μετάλλαξη Δέλτα. Τώρα βέβαια υποθετική συζήτηση είναι. Αν δεν υπήρχε μετάλλαξη Δέλτα και οι πυρκαγιές στην έκταση στην οποία συνέβησαν το καλοκαίρι, το σενάριο των πρώην εκλογών τώρα το φθινόπωρο με προεκλογικό πεδίο τη ΔΕΘ έπαιζε πάντως. Σωστά τα λες, αλλά υπάρχουν αυτά τα δύο τώρα. Έτσι, ναι, αλλά όπως θα έλεγε και ο Δημήτρης. Δηλαδή το θεωρούμε και παράλογο. Όπως θα έλεγε και ο Δημήτρης, η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ ήταν, πώς το λένε, πολλοί λέγανε ότι δεν έχουμε τελειώσει από αυτήν. Τέλος πάντων, αλλά το ζήτημα είναι αυτό, ότι και τον Απρίλιο μπορεί να υπάρχει μετάλλαξη μετά την MU, μπορεί να είναι εκεί και τα τέσσερα συμμαζεύεται. Λοιπόν, Δημήτρη, να έρθω σε εσένα ξανά να επιμείνω λίγο στο θέμα. Επειδή πάντα, όλες τις μία-δύο φορές μας έχεις τιμήσει με την παρουσία σου, επιμένεις στο κομμάτι της συνένεσης, ειδικά στο κομμάτι αυτό. Κάνετε καλή δουλειά και γι' αυτό είμαι μαζί σας. Και ευχαριστούμε πολύ και χαιρόμαστε και είναι χαρά μας και τιμή μας και για τους δυο σας που είστε μαζί μας. Να πω βέβαια ότι εγώ προσωπικά δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό η συνένεση. Και θέλω να είμαι και πολύ ειλικρινής, το λέω τακτικά εδώ. Εγώ δεν πιστεύω ότι ούτε η μία πλευρά, ούτε η άλλη πλευρά, ούτε η αντιπολίτευση, η μείζον αντιπολίτευση, ούτε η κυβέρνηση θέλουν στην πραγματικότητα τη συνένεση. Άλλο τι λένε δημοσίως. Για λόγους που έχουν να κάνουν με τις τακτικές τους, η καθεμία. Εγώ έτσι νομίζω. Ακούστε με λίγο. Για το θέμα της πανδημίας, παρότι εγώ κάνω, νομίζω είναι αντιληπτό, αρκετή κριτική στην πλευρά και του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα το εξής. Η πανδημία όπως ξεκίνησε, πρωτόγνωρα για όλους και για την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, για όλο τον κόσμο, για όλους μας. Στην αρχή φόβησε τόσο πολύ και τα μέτρα ήρθαν τόσο έγκαιρα που ξεκινήσαμε καλά σε αυτό τον πόλεμο. Ναι. Συν το χρόνο που κανείς δεν είναι καλός μαραθωνοδρόμος, ακόμα και από τους πραγματικούς μαραθωνοδρόμους στο στίβο, αν παρακολουθείτε λίγο, είναι το πιο δύσκολο άθλημα, από τα πιο δύσκολα τέλος πάντων, και έχει πολλές ανατροπές και μπορεί κάποιος μικρός να νικήσει στα χρόνια μεγαλύτερος κτλ. Εμείς λοιπόν συνεχίσαμε μέτρια και τώρα πάμε λίγο άσχημα σε σχέση με τις συνθήκες. Τι θέλω να πω? Όχι για αντιπολίτευση στεγνή στην κυβέρνηση. Μια σειρά πράγματα που έπρεπε να γίνουν ή γίναν με λάθος τρόπο, τώρα τελευταία, με καθυστέρηση. Αυτά σας είχα πει και πριν το καλοκαίρι. Και σας είπα ότι το επόμενο κύμα θα συνεχίσει. Και δεν είπα βέβαια κάτι περίεργα επιστημονικά που λέγαν πολύ βιαστικά για 10.000 κρούσματα και 20.000. Μα δεν, το θέμα δεν είναι των κρούσματων. Είναι των αλλεπάλληλων θανάτων. Και εγώ δεν λέω σαν κάποιους περίεργους που κάποιοι λέει πεθαίνουν όλοι ή εκτός ή εντός των ΜΕΘ και πάει λέγοντας.
ακόμα και τώρα δεν γίνεται σοβαρή κουβέντα σε αυτό. Αν δεν καταλάβει πρώτα η κυβέρνηση ότι για να έχει συνεννόηση, όχι συνένεση, με τις αξιοπρεπείς, τις αξιοπρόσεπτες, όπως θέλετε πέστε το, πολιτικές δυνάμεις του κοινοβουλίου, τότε χάνεται ένα παιχνίδι και νομίζω σε ένα βαθμό αυτό το έχασε και η εξωματική αντιπολίτευση που δεν επέμενε όπως την πρώτη περίοδο μέχρι τώρα. Μες. Και το ότι είπατε πριν ότι ο Ξανθός με σοβαρό τρόπο έκανε μια κριτική, προφανή κριτική, νομίζω περισσότερο τον κύριο Ξανθό δικαιώνει παρά οποιονδήποτε άλλο. Για να είμαι σαφής. Και λέω λοιπόν, ακόμα και αύριο, ακόμα και μεθαύριο και για τα σχολεία και για τις δημόσιες υπηρεσίες και άλλα πολλά, θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση. Αλλά αντίθετα γι' αυτό, αν θέλετε να σας το πω και ως εξής, πάρτε παράδειγμα τον Biden. Και ο Biden θα μπορούσε να πάρει πιο γρήγορα αυστηρά μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υγειονομικούς και πάει λέγοντας. Και είπε, κάναμε υπομονή. Και εμείς κάναμε υπομονή, αλλά η υπομονή να έχει και άλλες πλευρές. Και σωστά είπε ο Πάσχος ότι εκεί ο παλαβός Τραμπ και πριν και τώρα. Δεν παίζει βασικά ο Τραμπ. Να σας θυμίσω ότι και άλλοι σκληροί Ρεπουμπλικάνοι κάνουν επίθεση μέσα από την πανδημία, ακόμα και για τα δικαιώματα των γυναικών στην έκτρωση και πάλι λέγοντα. Μην το πιάσω αναλυτικά. Δημήτρη, όμως εδώ δεν έχει αυτό όμως. Σε αυτές τις συνθήκες, πρόωρες εκλογές, όποιος τις σκέφτεται και όποιος παρουσιάζει σενάρια. Μάλλον είναι όνειρα θερινής νυχτός και πέρασε και το καλοκαίρι. Και αλλά και από, εκεί, εκεί και πέρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει ως πολίτες είναι να έχουμε χειροπιαστεί συνέχεια με μεγαλύτερη ασφάλεια, ανταπόκριση στους εμβολιασμούς και στην προσοχή όλων μας. Γυρίστε και γύρω σας να δείτε και οι εμβολιασμένοι. Πολλοί δεν φοράνε μάσκες. Ναι. Πρέπει να θυμίσεις και οι εμβολιασμένοι να φοράνε μάσκες. Τώρα, εντάξει, και από εκεί και πέρα στον τομέα της υγείας και κλείνω με αυτό. Εμένα κοιτάξτε, ξέρω ποιος είναι και ο κύριος Α και ο κύριος Β, ποιος ήταν και πριν 10 χρόνια. Εκείνο που με απασχολεί είναι πώς θα κινηθεί άμεσα. Θα το δούμε λοιπόν μέσα στον επόμενο μήνα, δύο μήνες, τώρα, και στο Υπουργείο Υγείας και την κυρία Γκάκα που ως επιστήμονη είναι σοβαρή και προσπάθησε στην πρώτη γραμμή μαζί με πάρα πολλούς άλλους. Πώς θα κινηθεί σαν υπουργός, λέτε. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και θα περιμένουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω για τις εκλογές εκείνη τη στιγμή που το είπε ο Δημήτρης, ότι έγιναν στη Βουλγαρία προμηνών με κάλπες ακόμα και μέσα στα νοσοκομεία και ακόμα μια σταθερή κυβέρνηση δεν έχουν. Ναι, αλλά αν με θυμάσαι τότε, σα είχα πει ότι ήταν τις εκλογές και τον μπάχαλο που έχει η Βουλγαρία. Δηλαδή, όλα υπάρχει το άσπρο και το μαύρο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλουμε ούτε το άσπρο ούτε το μαύρο, νομίζω όλοι μας. Θέλουμε την πολυχρωμία της ζωής, τη δημιουργικότητα της πολιτικής και όχι τη φτύνια της, όχι τη βρωμιά της, γιατί πολλές φορές ή την υποκρισία της τη μέγιστη. Και νομίζω ότι πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν θέλω να κάνω τώρα γυναικολογία, αλλά ας πω και για τον εαυτό μου, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο ψύχρεμοι και στις απαιτήσεις μας και στη κριτική μας απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Πάσχο, θεωρείς ότι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά των κυρώσεων? Το είδαμε και στο Κινάλ. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι στην τελευταία τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση, που περιλάμβανε σε αυτούς που πλαστογραφούν έντυπα είτε θετικών τεστ, είτε μοριακών, είτε πιστοποιητικά νόσησης, να μην υπάρχουν κυρώσεις. Δεν το ψήφισε. Δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κινάλ να το ψηφίσουν. Γιατί? Αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα, ειδικά αυτό το σημείο το συγκεκριμένο, να έχει γίνει μια προεργασία από τις κοινοβουλευτικές ομάδες για να ψηφιστεί από κοινό. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έχω την αίσθηση, ο κ. Καλάμερος μπορεί να μας πει περισσότερα ίσως, έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή αντιπαλεύουν δύο πράγματα μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ένας ολογικός ΣΥΡΙΖΑ στον Υγεία είναι ο Ξανθός και στην άλλη μεριά η παλαβή αριστερά που έλεγα κάποτε που είναι ο κύριος Πολάκης. Αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που θα ήθελε τη συνένεση σε διάφορα ζητήματα, γιατί είναι και ο μόνος τρόπος που ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγει από την απαξία και να ξαναδιεκδικήσει με ίσους όρους εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 2010-2015, μάλλον πολύ πιο πριν, έτσι, 2007-2015, δεν έχει καμιά ελπίδα εξουσίας. Ο κόσμος έχει μετατοπιστεί στο κέντρο. Νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας το βλέπει αυτό και γι' αυτό έχει και ορθώς, κατά την άποψή μου, λογικός γι' αυτό, έχει χαμηλώσει τους τόνους σε διάφορα ζητήματα. Αλλά επειδή ο κύριος Τσίπρας, έχω την αίσθηση ότι πάντα προσπαθεί να κρατήσει το κόμμα ενωμένο, έκανε κοζάμ δημοψήφισμα για να του φύγει ο Λαβασάνης, να θυμηθούμε έτσι. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές το κόμμα το τραβάει από το μανίκι. Ελπίζω για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η τάση, η κεντρώα, η λογική να υπερισχύσει και γιατί όχι να και σαν να διεκδικήσει εξουσία. Πάντως με τα μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, μία έτσι, μία στο καρφί και μία στο πέταλο,
Δεν γίνεται δουλειά. Πάσχο, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τρελοί και λογικοί. Δεν είναι αυτός ο διαχωρισμός μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διαφορά ύφους αναφυσβήτα. Είναι διαφορά, όπως διαφορά ύφους υπάρχει και στην κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι που εμβολιάζονται και αμφισβητούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να εμβολιαστούν. Υπάρχει ένα στοιχείο λίγο πιο αστικό ενδεχομένως που μπορεί να εκφράζει ο κύριος Ξανθός. Υπάρχει ένα στοιχείο πιο λαϊκό που ακούει τον κύριο Πολάκη, ο οποίος ασκεί μια κριτική. Έχει κάνει το εμβόλιο ο ίδιος, είναι γιατρός. Ασκεί μια κριτική και βάζει κάποιες αμφιβολίες που τις βάζει πολλοίς κόσμος. Ένα κόμμα λοιπόν που είναι πολυσυλλεκτικό, που είναι λαϊκό, που θέλει να έχει στοιχεία ριζοσπαστικά, δεν μπορεί να φορέσει παπηγιόν και να κατέβει στο κολονάκι. Πρέπει να έχει όλες τις φορές. Επειδή μου απευθύνθηκε να σας πω. Πρώτον, δεύτερον για την τροπολογία, απλά λέω το ρεπορτάζ, δεν την ψήφισε όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, αφού λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι παλαβοί, και το κοινάλ που δεν ξέρω, εκεί έχει παλαβούς. Γιατί μαζί με τα ξερά, που ορθώς έμπαινε το πρόστιμο στους μεταπλαστά πιστοποιητικά, έμπαιναν και 4-5 τροπολογίες που ανατρέπουν τελείως την αυτοκίνηση που έχει αντιπολίτευση. Άκουσες από κάποιο στέλεχος, Γιώργο, του ΣΥΡΙΖΑ ή του κοινάλ να λέει ναι, θα το ψήφιζα εάν δεν είχε τα υπόλοιπα. Εγώ δεν τα άκουσα. Επίσης δεν ξέρω αν έκανε δημοψήφισμα για να διώξει ο Λαφαζάνη και η εποχή ήταν πολύ διαφορετική, πολύ σύνθετη. Εντάξει, επειδή το ανέφερε ο Πάσχος, τα λέει ωραία ο Πάσχος, με σεβασμό το απαντώ. Να συντονιστούν σε σχέση με αυτό. Να απαντήσει, Δημήτρη, να απαντήσει λίγο ο Πάσχος. Και δεν κάνω εύκολη προπαγάνδα για να συνεννοηθούμε. Δημήτρη, να απαντήσει και ο Πάσχος, γιατί απευθύνθηκε σε εκείνον. Εγώ καταλαβαίνω και τις ανάγκες ενός πολυσυλλεκτικού κόμματος. Από την άλλη μεριά όμως δεν μπορώ να καταλάβω την κριτική που γίνεται στον κύριο Μητσοτάκη ότι τον τραβάει η ακροδεξιά από το μανίκι. Εκεί δεν έχουμε πολυσυλλεκτικότητα που πρέπει να εξυπηρετηθεί. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλήθεια είναι. Η ανεμβολίαστη, η παλαβή ανεμβολίαστη, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που έχει διάφορους λόγους, φοβάται κτλ. Είναι το 5% της κοινωνίας. Έτσι. Σε όλες τις μετρήσεις τόσο βγαίνει. Μικρό κομμάτι. Δεν μπορεί με βάση να μην τυχόν και χάσουμε αυτό το 5% να αποξενώνει το 70% που ανεμβολιάστηκε. Λοιπόν, βάλω μια τελεία εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Πάσχο Μαντραβέλη και τον Δημήτρη Στούμπο και τους δυο σας. Δημήτρη και Πάσχο, σας ευχαριστούμε πάρα μόνο πολύ. Μόνο μια κουβέντα πριν σας καλύψω. Πες την κουβέντα, πες την κουβέντα φυσικά. Το γεγονός ότι έχουμε ακόμα μερικές χιλιάδες υγειονομικούς ανεμβολίαστους παρά την αυστηρότητα της κυβερνητικής επιλογής και το σχεδιασμό της μη συνεννοησμένης, συντονισμένης παρέμβασης είναι μεγάλο πρόβλημα και παραμένει. Το ίδιο θα παρουσιαστεί μεθαύριο στα σχολεία. Στους μαζικούς χώρους και πάει λέγοντας. Θυμηθείτε με. Χωρίς συνεννόηση και συντονισμό, επαναλαμβάνω, υπεύθυνα, ταυτόχρονα, προγραμματικά σε αυτό το θέμα, θα έχουμε σοβαρές συνέπειες όλοι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο σας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να τα ξαναπούμε, ελπίζω σύντομα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Εντάξει, ολοκληρώθηκε μια πορεία τροπαδού του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν είπαμε και τι θα γίνει έξω από τη ΔΕΘ. Έτσι, ΠΑΟΚ, Άρης. Τώρα έχουμε εδώ πέρα εκπροσώπους κομμάτων, βουλευτές. Αντιεμβολιαστές. Βουλευτές και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κίνημα Αλλαγής. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα κύριε Χρυσομάλη. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη, καλησπέρα σε όλους. Τον κύριο Στέλιο Καλπάκη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Καλπάκη και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς που είστε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε πολύ λίγο θα δούμε τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Και να ξεκινήσω και η Χρυσομάλη από εσάς. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός νομίζω είναι ήδη Θεσσαλονίκη. Είναι ήδη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας ρωτήσω. Οι προηγούμενες δύο μήνες ήταν δύσκολοι για την κυβέρνηση. Είχαμε τις πυρκαγιές, είχαμε τον Πρωθυπουργό να ζητάει συγγνώμη για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι πυρκαγιές, προφανώς αντιλαμβανόμενος ότι γίνανε λάθη στην αντιμετώπιση αυτή. Είχαμε τώρα και έναν σχηματισμό ο οποίος δεν πήγε καλά. Το λένε και τα είδα και κυβερνητικά στελέχη. Πήγαινε για καλό και δεν βγήκε σε καλό. Αν πιστεύετε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός έχει να μας πει πράγματα που μπορεί αυτή την δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί η κυβέρνηση τους τελευταίους δύο μήνες, να πω εγώ, να τη βγάλουν. Και κυρίως να πει και κάτι που να ενδιαφέρει άμεσα τον κόσμο, δηλαδή την καθημερινότητά του. Γιατί η δύσκολη θέση του Πρωθυπουργού ή του κ. Τσίπρα, ο λίγο να ενδιαφέρει νομίζω τον κόσμο, η δικιά τους δύσκολη θέση ενδιαφέρει τον καθένα. Για να σας ακούσουμε. Είχαμε και πολύ ευχάριστες ειδήσεις, κύριε Ξενάκη, πέρα από τις δυσάρεστες. Είδατε τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για όσον αφορά την άνοδο του ΑΕΠ, όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης. Το ιστορικό ρεκόρ στις εξαγωγές. Συγγνώμη, καλησπέρα για τον κύριο Γεγέρογλου που τον βλέπουμε. Συγγνώμη, συγχωρείτε που σας διακόπτω. Καλησπέρα για τον κύριο Γεγέρογλου. Παρακαλώ. Πολύ και εσάς που είστε μαζί μας. Λοιπόν, συνεχίστε για Χρυσομάλη. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτές τις ειδήσεις με τη ΔΕΘ, που πάντα στη ΔΕΘ
εξελίσσεται ένα οικονομικό πρόγραμμα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σταθερά από την προεκλογική κινείται σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό άξονα που ακόμα και στις συνθήκες της πανδημίας δεν ξέφυγε από αυτό το κεντρικό οικονομικό άξονα. Ποιος είναι αυτός? Μείωση της φορολογίας, μείωση άμεσων και μέσων φόρων ευρύτερα και κίνητρα για παραπάνω αύξηση των επενδύσεων. Ακόμα και μέσα σε παγκόσμια οικονομικό, σε παγκόσμιο οικονομικό lockdown, σε δύσκολες συνθήκες οικονομικές λόγω της πανδημίας, αυτό έγινε εφικτό και πέρυσι και με τους ρυθμούς που φαίνεται ότι εξελίσσεται η οικονομία θα έχουμε και άλλα τέτοια ευχάριστα μέτρα, υποθέτω, στις αυριανές εξαγγελίες. Μάλιστα. Σαφώς η πανδημία δεν έχει φύγει. Θα εξαγγελθούν και ειδικά μέτρα κυρίως προς τους νέους, από ό,τι ακούγεται και διαβάζω. Δεν μπορώ να προκαταβάλω την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού. Πιστεύω αυτό είναι κατανοητό από όλους. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τη συνέχεια στα κίνητρα επενδύσεων. Μάλιστα. Γιατί παρόλο την πανδημία βλέπουμε ότι οι επενδύσεις προχώρησαν. Θυμίζω, δεν θα πω σήμερα τη μεγάλη προσφορά για το ΔΔΕ. Και όταν μιλάω για επενδύσεις, εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στις ξένες επενδύσεις. Ουσιαστικά, αλλά και στους Έλληνες, επενδυτές. Θυμίζω πρόσφατα, και δεν έχει αναδειχθεί πάρα πολύ, από Έλληνα επενδυτή, για τα ναυπηγεία Σκαραμακά. Κύριο Προκοπίου, ναι. Άρα αυτό, τον κύριο Προκοπίου. Πωλήθηκε το 49%. Κύριε Χρυσομάλη, μισό λεπτό να διακόπτουμε, αλλά επειδή δεν το είπαμε εμείς αυτό στην αρχή και κακώς δεν το είπαμε, πες τον Γιώργο. Ότι πωλήθηκε το 49% του ΔΔΕ, ουσιαστικά είναι του δικτύου του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι. Πολύ θωμανασμένο, να το τονίξω. 2,1 δις ευρώ σε ένα Αυστραλιανό φαντ. Υπάρχει προσφορά, δεν έχει πολιθεί ακόμα. Δεν έχει προσφορά. Είναι μεγαλύτερη προσφορά. Θα βάλετε μια τελεία εδώ, λοιπόν, γιατί είναι ένα θέμα. Θα δούμε αν θα κλείσει, καλύπτει όλα τα χρέη των 800 εκατομμυρίων. Πλάς 1,3 δις για επενδύσεις. Μισό λεπτάκι, λοιπόν. Μην το υποτιμούμε. Βάλτε μια τελεία εδώ, κύριε Χρυσομάλη, παρακαλώ, για να κάνουμε και κουβέντα. Και είναι μια ευκαιρία αυτή, επειδή αυτό εμπλέκεται και με την ιστορία με τις αυξήσεις στο ρεύμα που αναμένονται λόγω και της διεθνούς συγκυρίας, λέω εγώ. Έτσι, είναι προφανώς, όχι λέω εγώ, το λένε όλοι αυτό. Αλλά υπάρχει ένας φόβος στον κόσμο του τι θα δει στους επόμενους λογαριασμούς του. Αυτό ήθελα να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, για να πάμε στο κύριο Καρπάκη. Ακριβώς επειδή η πανδημία έφερε και αυτές τις ανατιμήσεις ευρύτερα, οι οποίες θα δούμε πόσο μόνιμες θα είναι ή παροδικές, παρόλα αυτά. Μέσα στο πακέτο μέτρων, πέρα από εξειδικευμένα πακέτα που θα ακολουθήσουν, υπάρχει η ανακούφιση από αυτές τις ανατιμήσεις. Πρακτικά, η μείωση της φορολογίας μεγαλώνει το πραγματικό εισόδημα. Αύριο το βράδυ θα το δούμε αυτό. Έτσι μπορείς να μεγεθύσεις ένα μέρος αυτών των ανατιμήσεων. Κύριε Χρυσομάλη, ευχαριστούμε. Πάμε, κύριε Καλπάκη, από εσάς. Αν θέλετε να μας πείτε και για αυτήν την ιστορία με τα 2,1 δις, που είναι ένα τεράστιο ποσό βέβαια, για το 49% του ΔΔΕ, χωρίς το management. Έτσι, κύριε Καλπάκη. Κατά την άποψή μας, δεν υπάρχουν λόγοι πανηγυρισμού. Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα ξεπούλημα δικτύων και υποδομών. Σε μια στιγμή που οι πιο προηγμένες χώρες του κόσμου προχωρούν σε δημόσιο έλεγχο των δικτύων και των υποδομών, σε μια περίοδο ενεργειακής μετάβασης και ακρίβειας. Θεωρούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει λόγος πανηγυρισμού, πολύ περισσότερο τη στιγμή που οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Εμείς θα περιμένουμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αύριο και μεθαύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμφίβολα, η σκιά της ακρίβειας θα βρίσκεται πάνω από την φετινή Διεθνή Έκθεση. Είχαμε σήμερα και τα στοιχεία της ΕΣΤΑΛΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή, όπου δείχνουν ότι οι Έλληνες πολίτες για τον Αύγουστο πλήρωσαν ήδη, επιβαρύνονται ήδη από τις αυξήσεις. Δεν σας κρύβω ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Και ο λόγος είναι γιατί στον πυρήνα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και για το συγκεκριμένο ζήτημα που μιλάμε, υπάρχει η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία ότι οι αγορές αυτορυθμίζονται και έρχεται η ίδια η πραγματικότητα να την καταρρύψει, γιατί αποδεικνύεται ότι πολλές φορές επικρατούν τα καρτέλ και τα ολιγοπολιακά συστήματα σε βάρος των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας. Εμείς από τη δική μας την πλευρά είχαμε προειδοποιήσει πολύ έγκαιρα. Είχαμε καταθέσει στις 16 Ιουλίου επίκαιρη επερώτηση, την κορυφαία δηλαδή διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου για το ζήτημα. Καμία ανταπόκριση δεν υπήρχε. Είχαν προειδοποιήσει και οι ενώσεις καταναλωτών
και οι οργανωμένοι φορείς της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε ότι ευνηδιάστηκε. Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να παραπέμπει τα πάντα στην διεθνή συγκυρία. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες είχε μία συνάντηση με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Κατέθεσε, επανέλαβε τις προτάσεις που καταθέτουν τον τελευταίο καιρό για να αντιμετωπιστούν ενέργεια, έτσι, τα ζητήματα. Σε διάφορες κατηγορίες. Λοιπόν, Νίκο, τι θες να ρωτήσεις? Μια ερώτηση, κύριε Καλπάκη. Να ολοκληρώσω μια κουβέντα. Αυστηροποίηση των ελέγχων από την ΡΑΕ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Δεν το είπε χθες αυτό, κύριε Καλπάκη. Το έχει πει όμως. Είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αναδείξει πολλές φορές όλο το προηγούμενο διάστημα και θα αναδειχθεί και στη συνέχεια. Είναι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θες να ρωτήσεις? Πάντα πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ και είχατε εφαρμόσει ως κυβέρνηση. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι άλλο θέλω. Άκουσα πάλι να χρησιμοποιείτε τις φράσεις ξεπούλημα και τέτοια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ιδιωτικοποίηση ως κυβέρνηση? Κοιτάξτε να δείτε, δίκτυα και υποδομές δεν ξεπουλήθηκαν ποτέ και με τους όρους τους οποίους γίνεται σήμερα. Δηλαδή, 2 δις τίμημα είναι μικρό κατά τη γνώμη σας? Είναι τα κέρδη του. Αν αφαιρέσουμε και τα 800 εκατομμύρια, είναι ούτε λιγότερα από τα έσοδα 3 ετών. Μιλάμε δηλαδή για μια περιουσία, μιλάμε για μια περιουσία του δημοσίου. Κύριε Καλπάκη, πόσα χρήματα πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ από τα αεροδρόμια που τα έδωσε? Κύριε Ελευθερόγλου, μιλάμε για μια περιουσία του δημοσίου, η οποία έχει φτιαχτεί με τους κόπους και το υστέρημα του ελληνικού λαού και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί ξεπουλιέται. Τη στιγμή, μάλιστα, επαναλαμβάνω, που η διεθνή στάση στις προηγμένες χώρες είναι ακριβώς αντίστροφη. Αυτά συμβαίνουν στις τριτοκοσμικές χώρες. Συγγνώμη, κύριε εκπρόσωπε, πριν δύο χρόνια είστε κυβέρνηση. Προχωρήσατε στο ξεπούλημα, να το πω και εγώ να χρησιμοποιήσω τη φρασιολογία σας, των περιφερειακών αεροδρομίων. Κύριε Ελευθερόπουλου, μόνο το σεβασμό της δημοσιονομικής ασφυξίας στην οποία βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, με μια τελείως διαφορετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτά που κάνει τα κάνει καθαρά από πολιτικές επιλογές. Λοιπόν, να ακούσουμε. Και τι πάει να πει αυτό? Αξιωματική αντιπολίτευση. Ασκούμε κριτική επί των δεδομένων και θεωρούμε ότι στην. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Γέρογλου να τον ρωτήσω. Δεν ξέρω, θα έχει παρακολουθήσει, φαντάζομαι, γιατί είναι επιμελής γενικώς. Τι λέει το ρεπορτάζ για αυτά που θα εξαγγείλει αύριο ο κ. Μητσοτάκης και να μας πείτε και για το θέμα του ΔΔΕ, που ο ΔΔΕ, έτσι για να το καταλάβουμε, σημαίνει ουσιαστικά αυτό που θα πληρώσουμε εμείς, έτσι, γιατί αυτό θα, στην τελική ανάλυση μας ενδιαφέρει ως καταναλωτές τι θα έρχεται στο σπίτι μας ως λογαριασμός της ΔΕΗ. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε, κύριε Γέρογλου, και εσάς. Μπορεί να είναι εξωγενείς ορισμένοι παράγοντες για την αύξηση των πρώτων υλών, του κόστους μεταφορών και της ενέργειας. Όμως η μετακύληση και ο τρόπος με τον οποίο πληρώνει σήμερα η μικρή επιχείρηση και ο καταναλωτής είναι ζήτημα εθνικό πλέον. Θα πρέπει δηλαδή η κυβέρνηση να δει πώς αντιμετωπίζει τα αλλεπάλληλα κύματα αυξήσεων που ήδη πληρώνουν οι πολίτες και πώς αντισταθμίζει αυτές τις αυξήσεις. Έχει στα χέρια της και τα θεσμικά εργαλεία που, εκτός από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές, που αφορούν την φορολόγηση. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ είναι δύο βασικά εργαλεία με τα οποία μπορεί να παρέμβει στις αυξήσεις τιμών και να μετριάσει, αν θέλετε, τις επιπτώσεις και ταυτόχρονα ισχυρά μέτρα στήριξης όχι μόνο των ευάλωτων, αλλά γενικότερα των ανθρώπων που πλήττονται από αυτές τις αυξήσεις. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ένα πλαίσιο που πρέπει η κυβέρνηση με ισχυρά μέτρα να το προωθήσει. Αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα δεν θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αυτά που ακούσαμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γεωργιόλου, με συγχωρείτε, αυτά που ακούσαμε απόψε ως μέτρα και τα είπε και πριν ο Νίκος Ελευθερόπουλος, για θύμισέ μας, Νίκο μου, σε παρακαλώ. Κύριε Γεωργιόλου, και η διατήρηση χαμηλού ΦΠΑ και αύξηση σε περισσότερα προϊόντα είναι ένα μέτωπο σε αυτήν την κατεύθυνση που λέτε, που σκέφτεται να ανακοινώσει? Και η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση σε βασικά αγαθά θα είναι μέτρο ουσιαστικό. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα μέτρα αύριο, αν έχουν το ουσιαστικό περιεχόμενο που θέλουμε. Είναι ζήτημα που έχει να κάνει
με το εισόδημα και το επίπεδο διαβίωσης της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Να δώσουμε για τεχνικούς λόγους μόνο. Συγγνώμη κύριε Γεγέρογλου, με συγχωρείτε. Για τεχνικούς λόγους μόνο να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χρυσομάλη να δώσει μια απάντηση για να φτιάξουμε λίγο τη σύνδεση. Γιατί με τα Skype τώρα η πανδημία μας έχει κάνει και αυτό. Δεν σας βλέπουμε στα στούντιο πια μέσα. Και μας στεναχωρεί αυτό. Μειώνει το αποτύπωμα όμως. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι μετακινήσει. Λοιπόν, και αμέσως θα σας δώσω το λόγο μόλις φτιάξουμε, μόλις αποκατασταθεί έτσι η σύνδεση. Κύριε Χρυσομάλη, ακούσατε και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Γεγέρογλου όμως, οι οποίοι δεν συμφωνούν με τις δικές εκτιμήσεις ότι τα πράγματα είναι στην κατεύθυνση αυτή και αμφισβητούν ευθέως και όλα στην ιστορία της ΔΕΗ. Λέτε ότι επιγραμματικά. Ξεπουλάτε. Ναι, πέστε μας. Επιγραμματικά. Για το ΔΕΔΙΕ να παραθέσω απλά τα νούμερα και ο καθένας και ο τηλεθεατής μας θα κάνει την προσέγγιση. Σας λέει ότι είναι κέρδη, ανέλαβε, κέρδη 2 ετών 3 αυτά τα χρήματα. Αυτό λέω. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η ΔΕΗ, το ΔΕΔΙΕ είχε, τότε ήταν ενιαίο ΔΕΗ, χρέη 2 δις. Σήμερα 800 εκατομμύρια και το 49% χωρίς το management πουλήθηκε 2,1 δις, μάλλον δόθηκε προσφορά 2,1 δις, περιλαμβάνει τα χρέη των 800 εκατομμυρίων και 1,3 δις επενδύσεις. Αυτά είναι τα νούμερα. Μια γενικότερη απάντηση προς τον κύριο Καλμπάκη. Η αλήθεια είναι, εγώ θα το παραδεχτώ, ότι μέχρι και πριν 15-20 χρόνια, ακόμα και στην παράταξη στην οποία ανήκω, στο κόμμα στο οποίο ανήκω ιδεολογικά, όταν μίλαγες για επενδύσεις, κυρίως αναφερόσουν στις δημόσιες επενδύσεις. Γιατί στην έκφραση ιδιωτικές επενδύσεις άκουγες από την κοινωνία, δεν θα έλεγα μόνο από το πολιτικό προσωπικό. Κύριε Χρυσομάλη, για να μην είναι θεωρητική κουβέντα, μπορείτε να μας πείτε σε τι θα ωφεληθεί, ναι, και μέσα στην απάντησή σας, σε τι θα ωφεληθεί ο Έλληνας καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος αν προχωρήσει αυτή η διαδικασία και οι Αυστραλοί επενδυτές πάρουν το 49% του ΔΕΔΙΕ. Σε τι, γιατί εμάς μας νοιάζει τι θα κερδίσουμε από την ιστορία αυτή, έτσι. Ακριβώς. Τι θα κερδίσουμε λοιπόν εμείς οι καταναλωτές. Θα έχουμε. Δέστε μας. Για να ολοκληρώσω την προηγούμενη απάντηση και η κοινωνία πλέον έχει αλλάξει, έχει οριμάσει, έχει μετατοπιστεί σε μια πραγματική οικονομία που ακούει τον όρο ιδιωτικές επενδύσεις, όχι μόνο δημόσιες, και ακριβώς συνηγορεί σε αυτό. Εξού και είναι η διαφορά των ιδεολογιών. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ και μέσω του κυρίου Καλπάκη έχει παραμείνει στην παλιά κριτική. Βέβαια, ως κυβέρνηση, το τόνισε ο κύριος Ελευθερόπουλος, επενδύσεις έψαχνε να βρει για να αυξήσει την οικονομία, να την αυγατήσει. Από εκεί και πέρα, προς το συγκεκριμένο ερώτημά σας, πρακτικά, κύριε Ξενάκη, ένας επενδυτής που θα προχωρήσει στο σχέδιο και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα εξυγχρονίσει το δίκτυο, όλο αυτό που θα είναι προς όφελος του καταναλωτή, ακριβώς γιατί θα καταφέρει να κατεβάσει τα κοστολόγια, να κατεβάσει τους περιβαλλοντολογικούς ρήπους. Που εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και κύριε σιγά σιγά που θα είναι προς τελικό όμιλο προς τον καταναλωτή. Δηλαδή τους Αυστραλούς, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Προς τον καταναλωτή, γιατί ακριβώς δεν θέλετε θα να μειωθεί διάλογο και να η τιμή του ρεύματος. Ναι, αλλά να ολοκληρώνω, μόνο αυτό. Εντάξει, παρακαλώ, συγγνώμη. Τους Αυστραλούς δηλαδή τους πιάσαμε κορόιδα. Προφανώς οι άνθρωποι για να έρθουν να δώσουν αυτά τα λεφτά. Επίσης, ξέρετε εσείς να έχει μπει ιδιώτης κάπου και να έχει πέσει το κόστος. Βέβαια. Για πείτε μόνο παράδειγμα. Στην τηλεφωνία. Στην τηλεφωνία. Στην τηλεφωνία. Τηλεφωνία. Έχει πέσει το κόστος που είναι ακριβότερη τηλεφωνία σε όλη την Ευρώπη. Τι λέτε τώρα. Σε σχέση με το πριν είναι πολύ φθηνότερη. Είναι ακριβότερη τηλεφωνία σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Τώρα που μιλάμε, ναι. Όταν ήρθε η κινητή τηλεφωνία, ο ιδιώτης τηλεφωνία, καταρχάς αποκτήσαμε τηλέφωνα, έτσι δεν είχαμε. Βάζαμε μέσω βουλευτή για τηλέφωνο, θυμάμαι εγώ, έτσι. Αλλάξαμε τεχνολογίες. Θυμήστε για να μιλήσω εγώ. Όχι, πείτε ένα παράδειγμα, κύριε Χρυσομάλη. Πείτε τώρα που μπήκε ιδιώτης και είναι φθηνότερο. Μισό λεπτό, κύριε Γραμμέρο, για να μιλήσω εγώ με το σταθερό τηλέφωνο. Καμία υπηρεσία. Όποτε θέλετε, μου αφήνετε να μιλήσω. Δεν σας διακόψα. Όταν εγώ προσπαθούσα να μιλήσω, θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, με τον ξάδερφό μου, από το σπίτι μου στην Καλαμάτα, στο σπίτι του στην Αθήνα, θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: κλείσε, μη μιλάς, πολύ γράφει. Αυτή τη στιγμή μπορώ να επικοινωνήσω τσάπα μας. Κάτι άλλο, κύριε Χρυσομάλη, κύριε Χρυσομάλη, συγγνώμη, κύριε Χρυσομάλη, να πω και κάτι άλλο. Όταν μπήκε η ιδιώτης, επειδή είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Φραπόρτ, που ολοκλήρωσε μια διαδικασία που ήταν υποχρέωση μνημονιακή. Μισό λεπτάκι, θυμάμαι τα αεροδρόμια
του ελληνικού δημοσίου και της Ολυμπιακής που συχαινώσουν να μπει μέσα στις τουαλέτες και θυμάμαι και βλέπω τα καινούργια αεροδρόμια στα οποία νιώθω ότι είμαι πολίτης της Ευρώπης. Να τα λέμε αυτά. Θυμάμαι το ελληνικό στο οποίο δεν ντρεπόσουν να μπει στην τουαλέτα μέσα, συχαινώσουν να μπει στην τουαλέτα και πα τώρα στο Ελευθέριο Βενιζέλο και μπαίνει σε ένα ευρωπαϊκό αεροδρόμιο. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Το κόστο ότι μπήκαν ιδιώτε. Μην ισοπεδώνετε αυτό που είπα. Συγγνώμη. Και το κόστο. Μπήκε κάπου ιδιώτη και ήταν φτηνότερα. Στο ρεύμα, είναι φτηνό. Για γρήγορα απάντηση. Κύριε Καρνέρο, προφανώς ο Αυστραλός επενδυτής θα είδε ότι υπάρχει ενδιαφέρον επένδυσης, θα είδε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και πιθανό κέρδος για να... Αλλιώς πάνε οι Ιεραπόστολοι πάνε και εκκλησιαστικά ιδρύματα ίσως, που και αυτά. Για να γίνει αυτό το κέρδος όμως, προφανώς πρέπει να τραβήξει καταναλωτές. Για να γίνει ανταγωνιστικός, προφανώς πρέπει να μειώσει τη τιμή προς τον καταναλωτή. Για να κερδίσει περισσότερους από άλλες εταιρείες ενέργειας. Είναι τόσο σημαντικό. Τώρα, να παρακαλέσω πολύ. Αυτή είναι η ελεύθερη απόδοση. Επειδή έκοψα τον κύριε Καλπάκη, θα με συγχωρήσετε, επειδή τον έκοψα λίγο απόδομο τον κύριο Γεγέρογλου, γιατί κόπηκε η σύνδεση, να μας πει δύο λόγια και αμέσως θα έρθω σε εσάς. Ακούτε την κουβέντα μας στο ενδιάμεσο και Γεγέρογλου και εσείς όμως. Για πέστε μας. Οι αποκρατικοποιήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από. Αυτό έγινε επί Πασόκ με τα αεροδρόμια που λέω εγώ, έτσι, με το που πήγαμε στο Βενιζέλος και δεν έγινε επί. Ακριβώς. Η αποκρατικοποίηση, ναι, και η συγκεκριμένη διασφάλιζε το δημόσιο συμφέρον. Σε αντίθεση με την τελευταία την επέκταση, θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν επενέβαινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δίναμε το υπόλοιπο ποσοστό με μπιλ παρά. Θυμάστε την παρέμβαση στην επέσχυντη συμφωνία του κυρίου Σπίρτζη και των λοιπών. Να πω όμως ότι οι αποκρατικοποιήσεις, αν δεν διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό, δυστυχώς γυρνάνε ανάποδα. Άρα το ερώτημα το πραγματικό δεν είναι αποκρατικοποίηση ή μη στις περιπτώσεις που ούτως ή άλλως προβλέπεται η απελευθέρωση των αγορών, αλλά με ποιους όρους και αν διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός. Στο ηλεκτρικό ρεύμα που συζητάμε, στο αρχικό διάστημα υπήρξε δυστυχώς μια επιβολή από το τρίτο μνημόνιο, το 50% του πελατολογίου της ΔΕΗ να περάσει στις ιδιωτικές εταιρείες χωρίς αντίτιμο. Αυτό ήταν αρνητικό. Υπήρξε μία κάμψη τιμών, αυτό είναι γεγονός, κάμψη, δηλαδή δεν υπήρξε ανωδική τάση, να το πω, μία συγκράτηση τιμών και αυτό ήταν στο αρχικό στάδιο. Με τα πρώτα όμως σκαμπανεβάσματα που έχει και η διεθνής αγορά και η εσωτερική, βλέπουμε ότι τώρα το ηλεκτρικό ρεύμα και λόγω της ρύθμισης του κυρίου Χατζηδάκη που πληρώνει τα σπασμένα το ηλεκτρικό ρεύμα του ΕΤΜΕΑΡ και των υποχρεώσεων, δυστυχώς ο καταναλωτής πληρώνει πολύ περισσότερα από αυτά που απολαμβάνει. Μάλιστα, είναι υπέρμετρη επιβάρυνση. Άρα δεν έχουν διασφαλιστεί οι όροι υγιούς ανταγωνισμού και ρύθμισης αγοράς χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος του καταναλωτή. Λοιπόν, κύριε Γεγέρογλου, ευχαριστούμε. Κύριε Καλπάκη, θα ήθελα να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Θα ήθελα και να σχολιάσετε όμως και την ιστορία αυτής της δημοσκόπησης, της Opinion Poll, που δημοσίευθηκε στο Political, το είδαμε σήμερα το πρωί, που ξυπνήσαμε έτσι τα τηλέφωνά μας, όσοι βλέπουμε τη δημοσιεύεται, και δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ στο 21% με τη Νέα Δημοκρατία στο 34% και προκάλεσε μια μεγάλη αντιπαράθεση αυτή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Θα ήθελα να ακούσουμε την άποψη, το σχόλιο σας και των υπολείπων βεβαίως, να ξεκινήσουμε όμως από εσάς. Έκανε σήμερα μία δήλωση ο αρμόδιος τομεάρχης μας, ο Μάριος Κάτσης. Είναι ένα ζήτημα που εμείς το είχαμε αναδείξει και το προηγούμενο διάστημα και είχαμε ζητήσει να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής βάσει νόμο του κύριου Ρουσόπουλου και τελικά το αίτημά μας αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Και σήμερα επανήλθαμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, διότι όπως φαίνεται εμπλέκεται το ίδιο πρόσωπο στη δημοσκοπική εταιρεία και σε εταιρεία η οποία πήρε απευθείας αναθέσεις συνολικού ποσού 111.000 ευρώ από κάποιο οργανισμό που ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και θέτουμε με μεγάλη σαφήνεια συγκεκριμένα ερωτήματα προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τους λόγους και τους όρους και με ποιο σκεπτικό έγιναν αυτές οι απευθείας αναθέσεις. Και πλανάτε το ερώτημα και το αναρωτιέται και ο κάθε πολίτης μήπως η συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία ανήκει στο payroll του Μαξίμου. Είναι ένα ζήτημα που το έχουμε αναδείξει δεύτερη φορά σήμερα. Αν θέλετε να σας μιλήσω συνολικά
για τις δημοσκοπήσεις, για τις πολιτικές εκτιμήσεις. Κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια πορεία φθοράς, μη αναστρέψιμης, ειδικά μετά τις πυρκαγιές που έδειξαν τη γύμνια του επιτελικού κράτους κάτω από το πέπλο της επικοινωνιακής υπεροπλίας. Κύριε Καλπάκη, θέλετε να μας δώσετε μια εταιρεία εσείς, όποια θέλετε. Και αυτό... Εσείς και όποια εταιρεία θέλετε, σας το λέω δημόσια εκμέρωση πολιτικά, όποια εταιρεία θέλετε εσείς να κάνουμε δημοσκόπηση. Και αν βρεθεί μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί θα είμαστε, θα το κάνω πρωτοσέλιδο. Δεσμεύομαι απέναντί σας τώρα, κύριε δημόσια. Λευτερόγλου. Εγώ προσπαθώ να ξεχωρίσω το ζήτημα της opinion poll, το οποίο το αναδείξαμε σήμερα από το μέσο που δημοσίευσε, και έχουμε λόγους να το αναδείξουμε, και είναι άλλο ζήτημα η συνολική πολιτική συζήτηση. Και προσπάθησα από την τοποθέτησή μου να κάνω αυτή τη διάκριση. Και να σας πω και επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ραγδαία φθορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει τα προγραμματικά εργαλεία. Θα ανακοινωθούν και το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκειμένου είναι να σε... κερδίσει την κοινωνική πλειοψηφία σε μια κατεύθυνση δικαιοσύνη, ενίσχυση του κράτου πρόνοιας, στήριξη των εργαζομένων. Κάτι το οποίο χρειάζεται η κοινωνία απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία πολιτεύεται αποκλειστικά για τους λίγους και τους ισχυρούς. Μια κλισέ ερώτηση να σας κάνω, κύριε Καλπάκη, θα τη συνηθίσετε με τη θέση που έχετε εδώ και φυσικά. Ναι. Θα σας κάνω μια κλισέ ερώτηση, την οποία ίσως την έχετε υποψιαστεί. Αφού λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ανωδική πορεία και αφού πιστεύετε ότι η χώρα ουσιαστικά καταστρέφεται, γιατί παραδίδεται στα συμφέροντα των ολίγων σε βάρος των πολλών, γιατί δεν ζητάτε να πέσει αυτή η κυβέρνηση μέσω εκλογών? Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θεωρούμε ότι εν μέσω πανδημίας η προτεραιότητα είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Η προτεραιότητα είναι η υγεία του λαού. Και για αυτό όμως, το λόγο εμείς δεν ζητάμε εκλογές. Αλλά αν και θέλετε όμως, και λέτε, συγγνώμη, κύριε Καλπάκη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω και πάλι. Παρακαλώ. Και σε αυτό όμως λέτε ότι η διαχείριση κυβέρνησης είναι καταστροφική. Διότι οδηγεί σε ένα μεγάλο αριθμό νεκρών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μια κριτική που ακούει το τελευταίο διάστημα και που πρέπει να πω ότι στο κομμάτι το δυστυχώς στατιστικό. Η αλήθεια έχει είναι πως δεν πάμε καλά στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει βάση στην κριτική, δεν είναι μια κριτική στον αέρα αυτή. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ισχύουν αυτά που λέτε και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια ανωδική τάση κλπ., ίσως αν κερδίσει τις εκλογές, τα πράγματα αυτά βελτιωθούν. Γι' αυτό επιμένω γιατί δεν ζητάτε εκλογές. Σας είπα ότι ο λόγος για τον οποίο δεν ζητάμε εκλογές είναι γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες πανδημίας. Ναι. Εμείς με τις προτάσεις μας και την κριτική που ασκούμε στην κυβέρνηση και πολλές φορές σκληρή κριτική. Προσπαθούμε να βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτό είναι το μέλημά μας αυτή τη στιγμή. Αλλά αν θέλετε, για να ολοκληρώσω την φράση που έλεγα προηγουμένως, ο κύριος Μητσοτάκης θα αναγκαστεί να προσφύγει μόνος του σε εκλογές, ενδεχομένως ακόμα και την Άνοιξη, πριν τον πάρει η κατηφόρα, πριν η φθορά του είναι ολική και μη αναστρέψιμη. Μάλιστα. Να πω με ένα σχόλιο. Τώρα δεν είναι ποδοσφαιροποίηση λίγο της πολιτικής ζωής, αλλά αυτή η ιστορία με την γκρίνια στις δημοσκοπήσεις μου θυμίζει αυτούς που χάνουν στο ποδόσφαιρο και γκρινιάζουν για τους διαιτητές. Στην πραγματικότητα δεν ελέγχουν τίποτα από το παρασκήνιο και τελικά χάνουν το παιχνίδι. Κύριε Καλπάκη, σε εσάς το είπε αυτό νομίζω. Δεν το είπε στους αυτούς που γκρινιάζουν κάτω. Κατάλαβα. Ένα παιχνίδι. Τώρα γκρινιάζουν ΣΥΡΙΖΑ. Άλλες φορές γκρινιάζουν άλλοι. Ναι, αυτό ισχύει. Το είπαμε σαφήνεια τι εννοώ. Κοιτάξτε να δείτε. Η κριτική μας αφορά και τα ερωτήματα που θέτουμε αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο αναδείξαμε σήμερα. Μάλιστα. Δεν νομίζω όλο το προηγούμενο διάστημα εμείς να έχουμε προσφύγει σε μια τέτοια ρητορική. Εμείς το μέλημά μας είναι να διαβάζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πολιτών και να απαντάμε σε αυτές με το δικό μας εναλλακτικό προοδευτικό σχέδιο. Αυτό κάνουμε και θα κάνουμε με μεγαλύτερη ένταση για την χρονιά. Σε ποιον το λέγεστε? Λοιπόν, κύριε Χρυσομάλη, τον κύριο Καλπάκη, επειδή συνδέσατε την πανδημία με όσο συμβαίνουν τώρα. Ακούσαμε τον κύριο Biden, τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές επικαλείται, να λέει στους Αμερικανούς πολίτες, εξαντλήθηκε η υπομονή μας και να ανακοινώνει ότι όποιος δημόσιος υπάλληλος Αμερικανός δεν εμβολιαστεί θα απολυθεί επί της ουσίας. Δεν θα πληρώνεται. Συμφωνείτε εσείς με αυτό το μέτρο? Η δική μας στάση για τα ζητήματα της υποχρεωτικότητας είναι καθαρή εδώ και καιρό. Έχουμε πει ότι είμαστε υπέρ της υποχρεωτικότητας στους υγειονομικούς και στους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ευπαθών ομάδων. Διαφωνούμε με την επέκταση της υποχρεωτικότητας σε άλλους κλάδους. Θεωρούμε ότι στη χώρα μας δεν έχουν σε καμία περίπτωση εξαντληθεί τα περιθώρια πειθούς και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης της κοινωνίας. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα είναι ένα κορυφαίο εγχείρημα δημόσιας υγείας το οποίο πρέπει να πετύχει και για να πετύχει χρειάζεται κινητοποίηση υγειονομικών δυνάμεων, χρειάζεται σοβαρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, χρειάζεται να εμπλακούν πιο ενεργά οι κινητές μονάδες εμβολιασμού. Κύριε Λευτερόπουλο, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας
Το 28% των συμπολιτών μας των άνω των 80 ετών, που είναι οι πλέον ευπαθείς, είναι ανεμβολίαστοι. Είναι ένα θηριώδες ποσοστό. Ναι. Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις 5% και λιγότερο από 5%. Και δεν συζητάμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Η εκστρατεία πυθούς πάντως έπεισε πριν από λίγες μέρες τον κύριο Πολάκη να εμβολιαστεί. Φαίνεται ότι πίστηκε την εκστρατεία πυθούς. Μένουν πολύ ακόμα. Αυτό το είχε πει πριν την αναγκαιότητα. Ωστόσο, να πω στον κύριο Χρυσομάλη ότι αυτά που λέει ο ότι οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι. Και οι αριθμοί λένε ότι στην πανδημία. Το τελευταίο διάστημα δεν πάμε καλά. Ούτε στους εμβολιασμούς πάμε καλά σε σχέση με άλλες χώρες Δυτικής Ευρώπης, ούτε στον απολογισμό με τους νεκρούς πάμε καλά, αν δούμε αναλογικά με άλλες χώρες Δυτικής Ευρώπης. Δεν ξέρω τι γίνεται λάθος, αλλά κάτι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, κάτι δεν γίνεται όσο σωστά θα έπρεπε να γίνει. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί μπαίνουμε, ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα, πιάνει και δροσούλα και μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους και όλοι μας φοβόμαστε, έτσι. Και λογικό είναι αυτό. Εύλογες οι ανησυχίες σας, κύριε Ξενάκη. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα που το ζω στο νομό μου, ο οποίος βρίσκεται σε lockdown. Στη Μεσσηνία, μάλιστα. Και παρατάθηκε μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου το lockdown. Ένας νομός που στο δεύτερο κύμα δεν είχε μπει σε lockdown. Δεν είχαν κλείσει τα μαγαζιά όπως είχαν κλείσει, ας πούμε, στην Αθήνα, στην Αττική. Ναι, ναι. Και προσπάθησα, εντάξει, είχαμε μια μεγάλη τουριστική επισκεψιμότητα όλο το καλοκαίρι. Ο συνωστισμός είναι λογικό να αυξάνει τη μεταδοτικότητα, αλλά προσπάθησα να δω γιατί το νοσοκομείο ξαφνικά άρχισε να φτάνει στα όρια του όσον αφορά τους ασθενείς COVID και γιατί τελικά φτάσαμε να είμαστε σε lockdown. Και παρατήρησα ότι, αν θέλετε, επειδή δεν περάσαμε δύσκολο στη Μεσσηνία το δεύτερο κύμα πανδημίας, ίσως το είχαμε υποτιμήσει οι συμπατριώτες μου από τη Μεσσηνία. Και είδα ότι τον Ιούλιο, παρόλο που είμαστε ένας τουριστικός νομός και περιμέναμε τουριστική επισκεψιμότητα, μόλις 45% των συμπολιτών μου στη Μεσσηνία είχαν εμβολιαστεί. Τώρα που μπήκαμε σε lockdown και είδαμε δυστυχώς τη ζημία που φέρνει αυτό το lockdown, μείωση του τζίρου, κάποιες ακυρώσεις στα ξενοδοχεία και αυτά, είδα ότι αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς πάλι ο ρυθμός εμβολιασμού. Ειδικά όταν στο νοσοκομείο στατιστικά βλέπουμε στις 76 κλίνες ΜΕΘ, οι 74 είναι μεσίνοι και ένα ποσοστό άνω του 90% είναι ανεμβολίαστοι. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται, δεν είμαι και γιατρός για να κάνω κάποια ιατρική αναφορά. Είναι, αλλά η στατιστική νομίζω δείχνει το δρόμο και αρχίσουν και πλέον και το έχουν λάβει σοβαρά και πάρα πολλοί συμπατριώτες μου μεσίνοι και αυξήσει πάρα πολύ ο ρυθμός εμβολιασμού, εμβολιάζονται. Τώρα, για το γενικό σας ερώτημα, πώς θα εξελιχθεί με τα σχολεία, πώς θα εξελιχθεί που έρχεται ο χειμώνας, νομίζω το παρακολουθεί η κυβέρνηση, το παρακολουθούν πάνω απ' όλα οι ειδικοί και ανάλογα θα πάρθουν και τα αντίστοιχα μέτρα. Ήδη δίνονται κίνητρα και στους ανήλικους για να εμβολιαστούν. Μέχρι στιγμής είναι ένα γενικό ποσοστό του πληθυσμού κοντά στο. Συγγνώμη, κύριε Βουλευτά, προσέξτε τι είπατε. Μέχρι στιγμής, μισό λεπτό, κύριε Κάμερο, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω μια εκφράση. Να σας κάνουμε και κάποιο ερώτημα. Θα τη βάλω όπως τη βάζει και ο κύριος Καλπάκης και μετά του κάνετε την ερώτηση. Είναι η φράση που είπατε μόλις, δίνετε κίνητρα στους ανήλικους να εμβολιαστούν. Βλέπετε ότι έχει μια αντίφαση μέσα. Γιατί? Πώς η κυβέρνηση απευθύνει τους ανήλικους, η κυβέρνηση απευθύνεται στην ελληνική οικογένεια. Πιστεί. Η κυβέρνηση απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Με τάμπλετ και με χρήματα. Αυτό δεν γίνεται και με μια, αν θέλετε, εν είδη μπόνους κινητροποίηση. Δεν ξέρω γιατί ενοχλεί εγώ αυτό. Εγώ το παιδί μου το εμβολίασα, κύριε Χρυσομάλη, που είναι 12 ετών, χωρίς κίνητρο. Αν η λογική σας. Γιατί και σας λέει, μετά σας λέει ότι πολίτης για εξαγορά και δεν έχει άδικο. Δεν υπάρχει θέμα εξαγορά στο να δίνεις κίνητρα και να δίνεις ένα μπόνους. Η διαφορά δηλαδή αν θα πάει κάποιος στο παιδί του να εμβολιαστεί, όχι είναι τα 150 ευρώ, κύριε Χρυσομάλη. Δεν είναι, είναι άλλα τα ζητήματα. Δεν πιστέψτε με. Προφανώς δεν είναι αυτό. Επιβράβευση. Προφανώς δεν είναι κίνητρο στους ανήλικους να εμβολιαστούν. Εσείς το υπονομεύετε. Όπως η διαφορά σε έναν ενήλικο, δεν τους εξαγοράζουμε καταρχήν γιατί δεν είναι ψηφοθυρικό το μέτρο, αλλά δεύτερον, ένας ενήλικος έχει το κίνητρο να μπει σε ένα κλειστό εστιατόριο και να απολαύσει το φαγητό του, αν έχει εμβολιαστεί. Και αυτό είναι ένα κίνητρο. Δεν λοιπόν, είναι. Μισό λεπτό, γιατί επειδή ο χρόνος του εγωστεύει. Μην το παίρνετε με την εξαγορά, γιατί ναι. Σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα προσπαθούμε να ευτελίσουμε την κουβέντα. Όλο αυτό είναι. Όχι, ρωτήσει κανέναν. Δεν είναι στρατηγική. Σε μια γενική στρατηγική που νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό το πάνελ. Λοιπόν. Στο να αυξηθεί το ποσοστό εμβολιασμού. Είναι στο 67% ναι. Του γενικού πληθυσμού του
τον 18 και άνω. Τον ενηλίκων, ναι, ναι, ναι. 67% και ένα 57% στο σύνολο του πληθυσμού, νομίζω μπορούμε να πάμε καλύτερα. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Γεγέρογλου, θέλω να σχολιάσετε και εσείς τα του της επιδημίας. Πέστε μας. Να πω καταρχήν ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω. Τα νούμερα που έχουμε τώρα σχέση με τους εμβολιασμούς ήταν στόχοι του Μαΐου και του Ιουνίου. Δεν έχει πετύχει λοιπόν το πρόγραμμα αυτά τα οποία είχαν τεθεί ως στόχοι και αυτά που έπρεπε να πετύχει. Βεβαίως αυτό έμεσα το αναγνώρισε και ο Πρωθυπουργός, αντικαθιστώντας όλη την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συλλήβδην αντικαταστάθηκε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, μόνο που και η καινούργια ηγεσία δεν φαίνεται να πιάνει τα πράγματα από το πρόβλημα προκειμένου να λυθούν. Δηλαδή, είδαμε προχτές μια τροπολογία η οποία έκανε και αυτή τα ρουσφετάκια, τις εξαιρέσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πρόστιμο λέει και αυξάνουμε το δεν πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής. Όχι, δεν μετήχαμε καν, διότι αυτή την καταγγείλαμε ως ρουσφετολογική. Ρουσφετολογική. Πώς την είπατε? Ο κύριος Λοβέρδος, γιατί θα την ψήφιζε? Δεν είπε αυτό το πράγμα, αλλά θα ρωτήσετε τον κύριο Λοβέρδο. Ακούστε εμένα όμως πρώτα. Ακούστε εμένα όμως πρώτα για να καταλάβετε τι εννοώ. Ακούστε. Είχε ρουσφετάκι στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς που δουλεύουν σε δομές με προστιματάκι, λέει, και σε περίπτωση υποτροπής αύξηση. Γιατί διακοπή άμεση της οποιαδήποτε σχέση με τη δομή του κυρίου που θα υποπέσει στο αδίκημα. Πιο σκληρά θέλατε εσείς. Πιο σκληρά. Βέβαια. Είναι δυνατόν να λέτε ότι ο δημόσιος υπάλληλος λέει που θα εμπλέκεται με τον οποιοδήποτε τρόπο στην έκδοση πλαστικού, συγγνώμη, πλαστού πιστοποιητικού θα πάρει πρόστιμο. Είναι δυνατόν? Αυτά τουλάχιστον έπρεπε να λέει διαθεσιμότητα μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία που προβλέπεται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Κύριε Γεγέρογλου, επομένως, ακούστε να γνωρίζετε, γιατί είστε πολύ πιο έμπειρος κοινοβουλευτικός. Να ολοκληρώσω τώρα. Δεν μίλησα όσο δεν μιλούσατε. Υπάρχει, δεν χρειαζόταν αρθρομολογία. Όχι, κύριε Σωμάλη, για τη διαθεσιμότητα υπάρχει ο νόμος από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Εμείς ζητήσαμε μόνο την πολιτική προστασία. Εμείς ζητήσαμε μόνο την πολιτική προστασία. Αλλά γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί το κάνετε αυτό να μην αφήνετε να μιλήσω? Αυτό τον άλλαξε. Κλείστε, κύριε Γεγέρογλου, παρακαλώ. Ολοκληρώνω λοιπόν ότι χρειάζεται η ανάκτηση της αξιοπιστίας από την πλευρά της κυβέρνησης και της πολιτείας γενικότερα. Την έχει χάσει. Δεν χρειάζονται ρουσφέτια. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που υπόθηκε. Προσωπικά λοιπόν λέω ότι δεν έχει συζητηθεί, δεν είναι απόφαση του κόμματός μου. Προσωπικά οφείλει τώρα ο κύριος Πλεύρης το σκληρό πυρήνα του κράτους, που είναι αστυνομικοί και στρατιωτικοί, να εμβολιαστούν τώρα. Λοιπόν, μια κουβέντα, κύριε Καλπάκη, και από εσάς πολύ γρήγορα, παρακαλώ, για να κλείσουμε. Τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία και δυστυχώς ανοίγουν όπως ακριβώς άνοιξαν και πέρσι. Και η κυβέρνηση κάνει σαν να μην έχει πάρει κανένα μάθημα από τα περσινά παθήματα, με 25 και 27 μαθητές ανά τμήμα, με έναν τελείως υγειονομικά επισφαλή τρόπο. Εμείς και πέρσι και φέτος πιέσαμε και πιέζουμε για αραίωση τμήματων και για μαθήματα ακόμα και πρωί-απόγευμα για τα γυμνάσια και τα λύκεια σε έκτακτες συνθήκες. Και επειδή άκουσα μία φράση τελευταία τη συζήτηση που είχατε προηγουμένως με τους συναδέλφους σας για το ζήτημα της συνεννόησης, εμείς καταθέσαμε έτοιμα ξανά, προκειμένου να συνεδριάσει σε κοινή συνεδρίαση η Επιτροπή Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας και την Επιτροπή Εμβολιασμού, προκειμένου να συζητήσουμε το ζήτημα του ασφαλούς αρνήματος των σχολείων. Και καμία απολύτως ανταπόκριση δεν υπήρξε από την κυβέρνηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλπάκη, και εσάς και εκεί, όχι γενικό μεσόγειο. Πρέπει να κλείσουμε. Να μπει πιο συχνά, ήθελα να πω στον άνθρωπο, γιατί είναι μια φωνή του ΣΥΡΙΖΑ από αυτές που λείπουν. Και εγώ θέλω να πω, επειδή είναι πιο νέος από εμάς, θα το πω και εγώ, ότι είναι μια φωνή μετριοπάθειας, εγώ θέλω να πω, και σοβαρότητα. Λοιπόν, κύριε Καλπάκη, αυτό αφορά για όλα τα κόμματα, τις φωνές αυτές που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και ακραίες φωνές. Κύριε Γεγέρογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χρυσομάλη, και εσάς. Κύριε Καλπάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που είστε στην κουβέντα απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τη δική σας φωνή, με τις παρεμβάσεις σας. Λοιπόν, επιστροφή στις παρεμβάσεις, πάμε στους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Τάκος έχει το λόγο, από τον Άγιο Δημήτριο. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
για τα αναδρομικά, τα περιβόητα, που είμαι από τους παλαιούς συνταξιούχους. Κάθε μήνα τα παίρνουμε και ακόμα δεν έχουμε πάρει τίποτα. Θα σας απαντήσω, κύριε Τάκο, ότι τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 αυτό η ώρα... Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ξενάκη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, στις 10 το βράδυ, θα είναι μαζί μας... Θα είναι μαζί μας ο μη αρμόδιος πια υπουργός, κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος όμως επειδή είναι μέλος κυβέρνησης, φαντάζομαι ότι για θα τα, έχει μια για εικόνα. Τα είναι αρμόδιος. Τι πράγμα. Είναι αρμόδιος, σωστά. Θα μας απαντήσει. Οι πληροφόρηση που έχουμε ως τώρα είναι ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ναι, από τα τέλη Οκτωβρίου. Αλλά θα είναι, συγγνώμη, έκανα λάθος εγώ. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, δηλαδή εμείς το Σεπτέμβριο θα πληρωθούμε τη σύνταξη του Οκτωβρίου. Θα παίρνουμε σταδιακά, αναλόγως στον υπολογισμό. Να κάνετε λίγο υπομονή. Είναι πρώτο 16. Να είσαστε μαζί μας τη Δευτέρα το βράδυ εδώ. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ξέρει αυτός, και θα μας απαντήσει και θα απαντήσει σε εσάς. Πολλά τηλεφωνήματα έχουμε το ίδιο θέμα και το κατανοούμε. Άλλη μόνο. Και έχουμε και φίλους γνωστούς και στην οικογένειά μας ανθρώπους που τα περιμένουν επίσης, με αγωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Πάμε στον κύριο Δημητρίου. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Ορίστε. Σε σένα και, στους συνεργάτες σου. Να είστε καλά. Καταρχήν Ελλάδα δεν... Μ' ακούτε? Ναι, μια χαρά. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Όπως έλεγε γιατί... μια εκπομπή παλιά στην κρατική τηλεόραση. Ναι, ναι, γιατί εμείς που σας βλέπουμε διαδικτυακά από την επαρχία... διαμαρτυρόμεθα. Όλοι οι συμμετέχοντες ή μάλλον το 99% είναι από την Αττική. Ο κύριος Γεγκέρος ήταν από την Κρήτη τώρα. Ο κύριος Καλμάκης είναι από τη Βέρεια. Ο κύριος Καλμάκης από τη Βέρεια και ο κύριος Χρυσομάκης στη Μεσσηνία. Τρεις βουλευτές από την περιφέρεια. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Πέστε μας. Λοιπόν, σε δύο θέματα θέλω να αναφερθώ, γιατί πέρυσι τουλάχιστον, αλλά και φέτος θα τα συζητήσετε εκτενώς, ναι. Είναι το θέμα των σχολικών αιθουσών και τα λεωφορεία. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι συνταξιούχος αυτοκινητιστής και έχω σχέση με τα λεωφορεία, δηλαδή είχα αρκετά και 38 χρόνια έκανε αυτό το επάγγελμα, πρέπει να σας πω, ένα λεωφορείο κλασικό, δεν σας ακούω. Εμείς ακούμε. Ακούμε. Είναι οι διαγωνισμοί στα ειδικά σχολεία από τις περιφέρειες. Πέστε μας. Λοιπόν, ένα σχολείο, εγώ βέβαια είχα τουριστικά, ένα λεωφορείο, είναι περίπου 11,5 μέτρα. Αν εξαιρέσεις τον οδηγό μπροστά σου, υπολείπονται 10 μέτρα. 10 επί 2,5 είναι 25 μέτρα. Σε 25 μέτρα πόσους επιβάτες μπορείς να βάλεις για να τηρήσουμε τους όρους τους υγειονομικούς? Μάλιστα. Επομένως, πρέπει να πολλοπλασιάσεις αυτά που έχετε επί 5. Και να βάλει 10-12 άτομα μέσα. Πράγμα το οποίο πιστεύω δεν γίνεται. Ασύμφορο. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Καλά, το καλοκαίρι στα νησιά είδα κάθε λεωφορεία με 60 άτομα μέσα. Ένα δεύτερο που πρέπει να πέστε πείτε, να κλείσουμε, ναι, παρακαλώ. Είναι οι σχολικές αίθουσες. Πέρυσι, η κόρη μου, έχω δύο εγγόνια. Και η αίθουσα που πήγαινε τώρα είχε 25 παιδιά. Απευθύνθηκα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και τους παραχωρήθηκε μια αίθουσα, ναι, στο κέντρο της πόλης, στη Μητροπόλη, διότι ξέρουν τη Θεσσαλονίκη. Το σχολείο ήταν το 72, δίπλα στο γήπεδο του Άρεως. Δεν δέχτηκαν οι γονείς καταρχήν λόγω της απόστασης να πάει. Μάλιστα. Από ανατολικά στο κέντρο. Μισή ώρα να πάει και μισή ώρα να γυρίσει. Το δε σχολείο ήταν, κύριε Ξενάκη, η αίθουσα ήταν τον πρώτο όροφο, πού θα προαυλίζονται τα παιδιά. Με αποτέλεσμα οι γονείς να αρνηθούν. Και στα να δύο θέματα, δεν μπορώ να σου πω κουβέντα, γιατί φαίνεται πως έχετε υπάρχουν δίκιο. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που λοιπόν, δεν κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστώ. Και στα δύο θέματα, νομίζω ότι έχετε δίκιο, δεν είναι δηλαδή κάτι παράλογο. Εγώ να, σας ενημερώσω μόνο πριν κλείσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο είδε δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη και τους είπε ότι αύριο θα ανακοινώσει 2-3 ευχάριστες εκπλήξεις που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να ανακοινώσει πράγματα τα οποία σας κάνουν τη ζωή σας καλύτερη. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Κύριε Ξενάκη, δύο θεματάκια στα γρήγορα. Γρήγορα, αν μπορείτε, ναι. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Κόβω και τα άρθρα ακόμα. Πέστε μας. Και λοιπόν, ξέρουμε πολιτική λένε ψέματα. Αλλά εγώ στη ζωή μου δεν είπα ποτέ ψέμα, γιατί δεν φοβάμαι την αλήθεια. Και εκνευρίζομαι όταν ακούω βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι θέσαν 13η σύνταξη. 1.000.000 συνταξιούχοι που παίρναμε πάνω από 1.000 ευρώ, πήραμε 240 ευρώ. Παράλληλα, ο αλχημιστής
Κατρούγκαλος. Ποιος σας την έκοψε όμως να μας πείτε, κύριε Παναγιώτη. Θα απευθύνομαι γιατί βγαίνετε σε να μιλήσουν κι άλλοι. Το δεύτερο, μ' ακούτε. Πέστε μας, κύριε Παναγιώτη, πέστε μας. Ναι, το δεύτερο είναι ότι δεν μπορώ να εκνευρίζουμε όταν οι βολευτές τώρα της Νέας Δημοκρατίας λένε αριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το 2015 έτσι νόμιζα, ψήφισα και όταν έκανε κυβέρνηση με την άκρα δεξιά, με 5-6 τρελούς και με τους αποστάτες του ΠΑΣΟΚ που για τα υπουργεία αφήσανε το ΠΑΣΟΚ, ήθελα να πάρω την ψήφο μου πίσω. Ούτε μεταλλαγμή δεν είναι. Σήμερα μια πολύχρωμη κορυλού και η αριστερά είναι μία. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας, να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα σας. Κύριε Γιώργο, σας νομίζω ότι μπορούμε να σας ακούσουμε το καματέρω, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Καλησπέρα. Χαμηλώστε την τηλεόραση μόνο, παρακαλώ. Δύο τρία θεματάκια. Πέστε τα. Εγώ βγήκα σε συνταξιούχο το 2001. Χαμηλώστε την τηλεόραση, δεν γίνεται έτσι. Κλείστε την. Συγγνώμη. Παρακαλώ και σας ακούμε, κύριε Γιώργο, παρακαλώ. Εγώ βγήκα σε σύνταξη το 2001. Ναι, χαμηλώσα. Εντάξει. Ναι, συνεχίστε. Βγήκα σε σύνταξη το 2001. 25 συν 7 χρόνια με ένα νόμο επί Νέας Δημοκρατίας το 1993. Όταν ήρθε η συγκυβέρνηση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας που υποστηρίζει ο κύριος δημοσιογράφος δεξιά, να λέμε και την αλήθεια, έτσι δεν είναι. Μου κόψε ένα 500 μένα. Έπαιρνα 1638 και τώρα παίρνω 1138. Ο κύριος που εσείς που λέτε τις ειδήσεις και ο κύριος δίπλα. Για πες μου, θα τα πάρατε τα 500 που μου κόψατε. Δεν θα τα πάρετε, όχι. Όπως δεν τα πήραν δυστυχώς, δεν θα τα πάρετε σήμερα, εσείς, ούτε πολύ ακόμα. Σήμερα βγάλετε επιφάνεια ένα θέμα, ναι, ότι παιδιά 16-18 χρονών θα τα βάλουν να δουλεύουνε. Ναι. Ερώτημα δικό μου, μπορεί να απαντήσετε. Στα ξενοδοχεία. Ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Να πούμε ότι αυτό δεν είναι παράνομο. Η εργασία επιτρέπεται από τα 15 έτη και πάνω με προϋποθέσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αφορά 17 αποδομές, ναι, έχει ένα χαρακτήρα. Θα το κουβεντιάσουμε, δεν προλάβαμε, δεν έχουμε χρόνο τώρα. Έχετε δίκιο, Δευτέρα, θα το δούμε τη Δευτέρα. Αυτό θα το συζητήσουμε. Πάμε στην κυρία Γρηγοριάδου. Κυρία Γρηγοριάδου, σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Παρακαλώ. Κύριε Ξενάκη, θα ήθελα να πω για τη ΔΕΗ. Με ακούτε έτσι? Μια χαρά, παρακαλώ. Ναι. Μήπως ήταν εντολή των αγοραστών να πουληθεί το 49% για να το πάρουν οι Αυστραλοί που είπατε, ναι, και το 2% να πάρθει έτσι μετά από κανένα μήνα έτσι πιο γλυκά. Θα το Οπότε εμείς είμαστε οι ξύπνοι και οι άλλοι χαζοί που αγοράσαν τη ΔΕΗ. Θα το δούμε αυτό. Δεν πάει. Και είναι κάτι, είναι κάτι, συγγνώμη, κάτι, δεν το δούμε αυτό. Απολυθεί το 5%. Οπότε, αλλά νομίζω ότι, νομίζω ότι ο κύριος Σκρέκας έκανε καλή βρωμοδουλειά, να πούμε. Θα το δούμε αυτό. Νομίζω πως δεν μπορεί για λόγους που θα τους δούμε τη Δευτέρα, το κουβεντιάσουμε και αυτό, δεν μπορεί να πουληθεί το κομμάτι αυτό. Και ο ΤΕ έτσι ξεκίνησε. Θα το δούμε. Μια χαρά έχει πάει ο ΤΕ όμως. Έτσι ξεκίνησε. Λέω τη διαδικασία που λέγεται. Θυμάμαι την εποχή που ψάχναμε και βάζαμε μέσω βουλευτές για να πάρουμε τηλέφωνα. Πάμε πριν 40 χρόνια. Στην κυρία Γιάνναρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Ξενάκη και στην παρέα σας. Ναι. Θα ήθελα, δεν ξέρω αν είναι παρατήρηση ή επισήμανση. Ό,τι θέλετε. Η προκάτοχή σας, όταν έβγαινε ο τηλεθεατής να μιλήσει, είχανε και τους πολιτικούς εκεί. Ναι. Και άκουγαν τον τηλεθεατή να τα ακούσουν τα παράπονα των τηλεθεατών με τα ίδια τους τα αυτιά. Mm-hmm. Και όχι να τα λέμε σε εσάς. Σας ακούνε, ξέρετε. Τα γραφεία τύπου των κομμάτων και το Μάγρο Μαξίμου παρακολουθούν όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ό,τι λέτε λοιπόν, α, τα γράφετε. Θέλω να σας το πω. Άλλο τώρα να τα ακούνε, να βγει ο τηλεθεατής και να τα ακούσουν, και άλλο τώρα από τα γραφεία τους. Ναι. Τέλος πάντων, όσον αφορά για τη ΔΕΗ, ο ΣΥΡΙΖΑ μας πετσόκοψε στην κυριολεξία. Η Νέα Δημοκρατία μας δίνει τη χαριστική βολή. Μάλιστα. Να σας πω γιατί. Από τη στιγμή που λένε ότι η ΔΕΗ στην Ελλάδα είναι πιο φθηνή από όλα τα κράτη και τώρα θα την πάρουν οι Αυστραλοί, συγγνώμη, θα έχουμε καλύτερη μετακίνηση? Δεν το ξέρω πραγματικά. Ή μήπως έχουμε χειρότερη και δεν ξέρουμε? Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ εγώ προσωπικά πούλησα ό,τι είχα και δεν είχα τη Μαλφή για να πληρώσω το ρεύμα, κύριε Ξενάκη. Γιατί ποτέ στη ζωή μου, είμαι 65 χρονών, δεν χρώσταγα ούτε ένα ευρώ, να μην πω τη δραχμή. Σας καταλαβαίνω. Και ποτέ δεν μου κάνανε παρατήρηση να έρθει ένας και να μου πει ότι χρωστάς. Μάλιστα. Και τώρα δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
Θα το δούμε λοιπόν. Κύριε Γιάννα, τις ανησυχίες τις συμμερίζεται και πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Θεοδωρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρόπουλε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Ορίστε. Κύριε Ξενάκη, σας είχα ξαναπάρει τηλέφωνο μήνες και μου είπατε το πρόβλημά μου. Θα το πείτε. Ποιο είναι, θυμίστε μου. Είναι για το συνδρομή ενοικίου υπερήλικων ανασφάλιστων, οι οποίοι είναι άποροι, είναι γέροι, είναι άρρωστοι και δεν τους έχουν δώσει το ενοίκιο 9 μήνες. Από τον καιρό, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τώρα που μιλάμε, χρωστάω 9 μήνες. Και έχω απειλή έξωσης. Ο Σαμαράς μας τα έδινε στην ώρα του. Ο Τσίπρας μας τα έδινε στην ώρα του. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει να μας τα δώσει και δεν μας το λέει. Μας έβαλε και κάναμε αιτήσεις. Τα δικά τους που μας δώσανε, τα στείλαμε στον ΟΠΕΚΑ, έχουμε αριθμό πρωτοκόλλου και δεν μας ενημερώνουν καθόλου. Ούτε και μας τα δίνουν. Δεν είναι τίποτα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν το ξέρω το θέμα αυτό, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν το ξέρετε κάποιος από τους συνάδελφους. Όχι, θέλω να είμαι ειλικρινής, λέω δεν το ξέρω κύριε Θεοδωρόπουλε το θέμα. Θα το κοιτάξουμε όμως πραγματικά. Θα το σημειώσουμε, να το κοιτάξουμε, να δούμε αν υπάρχει κάποια απάντηση. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τηλεφωνήσατε. Λοιπόν, και κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να φτάσαμε στο τέλος μας. Λυπόμαστε για τις φίλους μας που δεν μπορούμε να τους βγάλουμε στον αέρα, δεν προλαβαίνουμε. Μακάρι να είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο για να αφιερώσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα στις 10 παρα 10 το βράδυ με τις παρεμβάσεις. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια. Τα λέμε, πρώτο Θεός.